Έλα! Έλα, έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει, πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες. Ραδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχμα! Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Τελευταίο παλιό στο χειρόνο. Γιατί αυτοί που τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια είχαν 3-4 χαρακτηριστικά. Ένα, η κιθάρα κρατημένη στο ύψος καροτίδας. Δεν μπορούσαν να τη βάλουν πιο χαμηλά την κιθάρα. Πάντα στο ύψος του λαιμού. Επίσης, χώριζαν όταν υπήρχαν δύο σύμφωνα μαζί. Πάντα έβαζαν μια φωνή ανάμεσα. Δηλαδή, πάει ο παλιός ο χειρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Πάει ο παλιός ο χειρόνος. Έλα ρε γλυκερία, δεν την ακούω επειδή έχω ζάχαρο φίλε. Ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος. Φοβερό το YouTube. Γράφει Γιάννης Μεγιατζής και είναι η γλυκερία. Μεγάλη γλυκερία φίλε. Σου είπα, απλά δεν μπορώ να την ακούσω γιατί μας ανεβάζει τα ζάχαρα. Τη θεωρώ μέσα στις 3-4 καλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστρες. Σαν φωνή, ειδικά τα Σμυρναίκα. Αλλά εμείς με μπατή θα πάμε. Με Δημάχηδες, με Σαφέτιδες, με Ζαφύρι, με Βασίλη. Έτσι, 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 έτσι. Πάμε, πάμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σήμερα, κάμερα σε μένα. Λέει κι άλλος. Κάμερα σε μένα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελευταία εκπομπή για το 2017. Το αφεντικό τρελάθηκε. Διότι κληρώνουμε σήμερα το PlayStation 4. Το καταπληκτικό μαραφέτη. Την παιχνιδοκονσόλα. Που με αυτήν θα τα ξεχάσεις όλα. Και την πεθερά σου την δυσάρεστη μερικές φορές. Αν και μου βγαίνουν κάτι με καταληξίες. Με την παιχνιδοκονσόλα που θα τα ξεχάσεις όλα και την πεθερά σου την καλή γυναίκα που σου κρατάει τα παιδιά όταν θες να βγεις με τη γυναίκα. Λέω εγώ τώρα. Έλα, έλα, πάμε. Στη Ρωσία έριξε μπλε χιόνι. Μπλε χιόνι. Δικαιώνονται φίλε τα στρουμφάκια. Δηλαδή, φοβερό. Στην Ταϊβάν μια παθιασμένη 49χρονη δάγκωσε και έκοψε το δεξί κάκαλο του 51χρονου άντρα της. Δηλαδή πάνω στο πάθος. Χρακ! Τι έγινε ρε παιδιά? Είπαμε να φάτε αμελέτητα, αλλά δεν εννοούσαμε έτσι. Έδειξε, πρόσεξε, το ρεπορτάζ όταν θέλει να περιγράψει, αλλά προσπαθεί να είναι και ευπρεπές. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής του Γανκ με τη γυναίκα του Χσιέχ, δεν είναι και όντως ηχομιμητικό είναι το όνομά της. Δηλαδή, εκεί. Λοιπόν, έδειξε υπέρμετρο ζήλο στο δάγκωμα του συγκεκριμένου του όρχη, του άντρα της. Με αποτέλεσμα να το κόψει εντελώς. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, βρήκε τον άντρα να περιμένει στην είσοδο φορώντας μία ρόμπα και κρατώντας ένα μπολάκι στο οποίο είχε το κομμένο σημείο του σώματος. Κρατούσε το μπολάκι με το μπαλάκι μέσα. Παιδιά, εδώ είναι το από αυτό μου να πούμε. Οι άλλοι. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, ο φίλος από την Ταϊβάν θεωρείται δωρητής οργάνων. Θεωρείται, ρωτάμε ρε παιδί μου. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο που έγινε σειραφή στο σημείο, χωρίς ωστόσο να γίνει επανακόλληση του όρχεως, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης. Μάλιστα, ο γιατρός Λί. Καλά, 1-0-5 έδινε να το λένε Λί το γιατρό. Πανσπάνιο το όνομα. Πανσπάνιο. Ο γιατρός Λί που ανέλαβε τον Γιάνγκ, είναι επίσης σπάνιο όνομα, είπε πως φοβάται ότι τα γενετικά όργανα του 51χρονου δεν θα μπορέσουν να γίνουν 100% λειτουργικά ξανά. Μπορεί να τον οδηγήσει, λέει, σε υπογονιμότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να. Καταρχήν έχει το άλλο, το αναπληρωματικό. Ένα δεύτερον, η άλλη την ώρα που το κόβε δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποχεί τέλος πάντων το εργοστάσιο να ξαναπαράξει. Αυτά γίνονται στον κόσμο. Στο γραμμένο στείλανε στο γραφείο του στην ΕΠΟ μια επιστολή τρισέλιδη τρομοκρατική και μια σφαίρα μέσα. Τρισέλιδη επιστολή. Του γράφανε μέσα διάφορα.
Και το κυριότερο, μία σφαίρα. Βλέπετε, πόσο ενοχλεί η νέα κατάσταση, πόσο ενοχλεί και ποιος μπορεί άραγε, αυτός, 2018-0. Να πω λοιπόν, ότι αυτή είναι, αυτό είναι το πρόσωπό τους, να ξέρετε. Αυτό ακριβώς. Να πω ότι κληρώνουμε το PlayStation 4 σήμερα από τα μηνύματα τα σημερινά. Φορτσάρετε τελευταία μέρα σήμερα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καταπληκτικό δώρο αξίας 250 ευρώ. Δεν υπάρχει πιο ωραία κονσόλα, δεν υπάρχει πιο ποθητό παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο. Η Sony έχει φτιάξει την κορυφαία κονσόλα. Θυμίζω ότι στην ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης, που είναι και χορηγός της πρώτης ώρας, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 50 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πελάτη. Κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Εκεί λοιπόν, ειδικά αυτές τις μέρες, θα βρείτε και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, θα βρείτε τις παιχνιδοκονσόλες αυτές, το PlayStation 4, αντί για 300 ευρώ, 250, έχει 50 ευρώ έκπτωση. Και κερασάκι στην τούρτα, το ότι κληρώνουμε εμείς ένα κούτρα με το μήνυμά σας. Μπορεί και με ένα μήνυμα να σταθείτε τυχερός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τα μηνύματα τριών ημερών. Αυτή η κλήρωση θα γίνει σήμερα, 10 παρακάτω ψηλά. Επίσης, κληρώνουμε ένα τριήμερο στερμές. Παίρνετε το τέρι σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας. Πεθερές απ' έξω. Συνυφάδες, κουμπάρες, δεν ξέρω εγώ, καθένας με όποια θέλει να πάει. Και φεύγετε, πηγαίνετε στο Λουτράκι Αριδές, ένα ευλογημένο μέρος, έναν ευλογημένο τόπο από τους πολλούς που έχει η Ελλάδα μας, και απολαμβάνετε δύο διανυκτερεύσεις στο καταπληκτικό, στο πετρόκτιστο, με τζακούζια μέσα, με τζάκια, μπαίνετε στην υγρασία, ξεχνάτε τα προβλήματά σας, κάνετε κλειστή τρίπλα στη στεναχώρια, κάνετε να πούμε άδειασμα και το ρίχνετε στις διαφημιστικές πινακίδες, να πούμε το άγχος. Και μπαίνετε στην υγρασία, στο Μουχαμπέτι. Όταν λέω μπαίνετε στην υγρασία, εννοώ μεταφορικά, διότι το μέρος είναι πολύ ζεστό, πολύ θερμό, γι' αυτό και λέγεται θερμές. Έχω πει στο παρελθόν ότι ακόμα και η κρυόκολη γίνεται θερμή εκεί, ακόμα και ο ξενέρωτος, ο κρυόκολος γίνεται θερμός. Γι' αυτό το μέρος λέγεται θερμές και όχι ψυχρές. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Τα μηνύματα τα βάλω όλα σήμερα. Απλά αν θέλετε να μου γράψετε PlayStation δίπλα, ή να μου γράψετε Sony, ή να μου γράψετε θερμές. Και επίσης, και σήμερα δεν θα σας αφήσουμε χωρίς τσιτσί, ένα υπέροχο γεύμα για δύο άτομα στο Όλα στα Όρθια, τον χορηγό της πρώτης ώρας στην Κωνσταντινουπόλεως 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Εκεί θα βρείτε τον κορυφαίο, τον καλύτερο, τον πιο νόστιμο γύρο. Είχαμε και προσωπική εμπειρία, δεν το συζητάω, αλλά και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης, και χειροποίητα μπέργες και κλαπ και σκεπαστές και τα πάντα όλα, ό,τι θέλετε εκεί. Χρόνια το Όλα στα Όρθια σας μαγεύει με τις γεύσεις του. Ένα γεύμα λοιπόν για δύο άτομα εκεί. Επίσης να σας πω ότι ό,τι θέλετε σε κινητό, σε τάμπλετ, σε λάπτοπ, σε προστατευτικά οθόνη, σε καλώδια, σε φορτιστές, σε φλεξάκια, σε σελφομπάστου, να τα πάντα όλα και σέρβις για όλα αυτά, μόνο στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, Στούκι, και στο stuki.gr. Φεύγει ο χρόνος, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ξεχνάμε ότι μας στεναχώρησε αυτή τη χρονιά, γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε πολιτικά, οικονομικά, τέτοια θέματα, δεν είναι το φόρτε μας. Φύγαν άνθρωποι και πρόωρα πάλι και άδικα. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, και φίλοι μας και γνωστοί μας και από την παρέα μας. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε στέλνετε απλά ένα ξερό όνομα τεπώνυμο ή απλά μια καλημέρα. Όμως αν θέλετε στα μηνύματα, αλλά και μέσα από το Φουμπού, μέσα από την ομάδα μας, από το group που λένε, από την Αφάνκατε, την Avant-Garde, την Crème de la Crème, Χρήστο Κιώση, που την έχεις τόση την αυτοεκτίμηση, την ενέργεια, το πάθος, την ανιδιοτέλεια, για να προσφέρεις πάνω από την κονσόλα, άοκνος εργάτης. Κυρίες και κύριοι, το έχουμε 4 κασκορσέδες που αλλάζουν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, γιατί υδρώνει τον κασκορσέ. Το παιδί αυτό τιμά το ψωμί του. Ένας έντιμος εργάτης της κονσόλας, ο Χρήστος Κιώσης, κυρίες και κύριοι, φιλέ. Αγαλματάκι, έτσι. Αγαλματίδιο, αγόρι μου. Είσαι και συρισμένο σήμερα, φράπα. Περιμένει κανένα κορίτσι. Σίγουρα, αγόρι μου. Σίγουρα, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, τέτοιο λεβέντι. Έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Με τα μηνυματάκια σας, αλλά και στην κουβέντα μας,
Έτσι, έτσι, έτσι. Βάλε, βάλε αυτά που γουστάρω. Βάλε ποιότητα. Βάλε ποταπό να γουστάρουμε. Έτσι, αγόρι μου. Παραγγελιές δεχόμαστε μέσα από τα μηνύματα και μέσα από την ομάδα στο Facebook. Αλλά θεματάκι έχουμε σήμερα. Τι θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης? Βεβαίως, ρωτάτε. Εγώ θέλω να μου φέρει έναν αριστερό μπακ. Μπορώ να έχω έναν Μάτος από αριστερά. Έναν Ντορβαλίνο Άλβες. Ή αλλιώς Λίνο από αριστερά. Μπορώ να έχω ένα σπουδαίο στόπερ. Κάπου διάβασα ότι θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο Σαμπράνο. Για τις ικανότητες του Σαμπράνο δεν αφέβαλε κανένας. Είχα την κουβέντα αυτή χθες με ένα φίλο εκεί στο πατρικό μου, στην Τούμπα. Μου λέει, ρε Κωστή, γιατί απαξιώσαμε? Δεν απαξιώσαμε. Κανένας δεν μίλησε για την αξία του Σαμπράνο. Ένας άνθρωπος που έχει 200 συμμετοχές στην Μπουντεσλίγκα δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης. Μιλήσαμε για τη διάθεσή του να κάνει προπόνηση, για τη διάθεσή του να δουλέψει εδώ σοβαρά, να κάνει καλή εξωγηπαιδική ζωή, να είναι συγκεντρωμένος στην ώρα του παιχνιδιού και να μην το βλέπει σαν αγκαρία. Αυτό μιλήσαμε. Για το πόσο πολύ θέλει να παίξει, πόσο παρατημένος φαίνεται. Για την αξία του κανένας δεν είπε τίποτα. Κανένας. Απλά, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, το γνωστό παράδειγμα, μου αρέσει, βάζω πάλι γυναίκα μέσα, γιατί είμαστε άνθρωποι, μας αρέσουν οι γυναίκες να κάνουμε. Είμαστε από αυτή την παλιά σχολή. Την παλιά σχολή. Λοιπόν, ωραία είναι όσα έχει κάνει μια γυναίκα με την πρώην σχέση της. Βεβαίως, δεν ζηλεύουμε, δεν είμαστε κακεντρεχείς. Μπράβο. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ένα ζευγάρι και είναι αυτή. Ακόμα και αν αυτός είναι μέτριος εμφανισιακά, τον παραδέχομαι, ρε παιδί μου. Δεν λέω, κοίτα να μάλα. Κυκλοφορεί με μια κουκλάρα. Ξέρεις τι λέω? Για σαν του μάγκα, ρε φίλε. Που την έχει και την γλεντάει, να πούμε. Που την έχει και τον κοιτάει στα μάτια. Που αυτός μπορεί να είναι μέτριος στην εμφάνιση, αλλά προφανώς κάτι της έχει. Και την έχει μαγεμένη την κοπέλα και αυτή έχει μάτια μόνο για αυτόν. Δηλαδή δεν μου βγαίνει κακή, ρε παιδιά. Δεν ξέρω εσείς εκεί πέρα έξω αν συμφωνείτε, αλλά μου βγαίνει ένα μπράβο ρε το μάγκα. Μπράβο ρε τον καραμπουζουκλή. Γιατί προφανώς έχει πειράξει το μυαλό ή έχει άλλα προσόντα που δεν φαίνονται, χαρακτήρα, ξέρω εγώ. Έτσι, κατατομή του σώματος. Μπορεί να είναι πρικισμένος από τη φύση. Μπορεί οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και την έχει την κοπέλα. Δηλαδή, δεν ζηλεύω. Να σου πω πιο παράξενο μου φαίνεται όταν είναι μία άσχημη και είναι ένας κούκλος. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου τώρα. Αλλά και αυτή μάλλον, προφανώς, κάτι του δίνει, κάτι του κάνει. Με τη συμπεριφορά της μπορεί να είναι φοβερό κορίτσι. Δηλαδή, στεκόμαστε μόνο την εμφάνιση. Αλλά τέλος πάντων, επειδή συνήθως ο άντρας είναι ο πιο μουροχαυλός, ο άντρας κοιτάει περισσότερο την εμφάνιση, η γυναίκα υποτίθεται ακόμα τουλάχιστον μέχρι τα δικά μου χρόνια ήταν πιο εγκεφαλική και έτσι. Όταν λέω πιο εγκεφαλική, η γυναίκα όχι να παθαίνει εγκεφαλικό για να τη ρίξεις, η ζώντας μαζί της. Άνοιξε, μαέστρο, άνοιξε. Με το ξαργές. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Θέλω να σου πω, ψιλοκουρδίσει ο μπασίστας, έτσι δεν παίζει, κοροϊδεύει. Ψάχνετε να βρει. Γεια σου Ελένη που μας καθαρίζεις. Με το χαμόγελο πάντα. Η κυρία που έρχεται και μας φτιάχνει εδώ, μας τακτοποιεί. Ψάχνω ότι ακόμα σου λέω. Ή δεν έχει βγει ο τραγουδιστής, ο οποίος καθυστερεί. Κάτι μπορεί να παλαμουτιάζει μέσα στο βάθος. Καμιά θαυμάστρια. Σου ξαναλέω, ο μπασίστας κοροϊδεύει, δεν παίζει. Οι άλλοι δεν έχουν βγει καθόλου. Δηλαδή πιάνο, αρμόνια, μπουζούκια, κιθάρες, τίποτα. Κλαρίνα κάθονται όλοι. Λούφαρε γουφάλες. Παίζει. Λευτέρης Ζέρβας είναι. Κασιάρας. Χατζόπουλος. Ψαράς. Εκεί έχει τον τόνο. Είναι με κεφαλαία. Μήπως είναι ψαράς. Ρωτάω εγώ. Βίβα. Μπορεί να είναι ψαράς, δηλαδή μην το διακινδυνεύεις. Είναι 50-50. Σου δίνω τον τόνο στη λίγουσα, θα το πάρεις. Ναι, το δέχεσαι, ψαράς. Ψαράς, ψιλοψαρεύει κιόλας. Μ' αρέσει που μπήκε σε μονοπάτια δύσβατα. Σε μονοπάτια απάτητα, φίλε. Βλέπεις δρόμους που δεν έχει ξαναπερπατήσει κανένας άλλος κολύπτης. Σε αυτόν τον σταθμό θέλω να σου πω. Να το ξέρεις. Μπήκες σε κάτι σκοτεινά μονοπάτια. Που ο ήλιος δεν διαπερνάει την πυκνότητα τη φιλοσιά στο δάσο που μπήκε, στο δάσο των ποταπών. Καλωσόρισε σε τον μαγικό κόσμο, αγόρι μου. Ήδη έχει αλλάξει όψη, φίλε. Ήδη. Τραβάνε και αυτά τα παιδιά. Τι ακούνε κάθε πρωί. Θέλω να πω ότι είναι η εισαγωγή
Έχει όνομα, λέγεται Ben Hur. Είναι 17 ώρες. Ή είναι δυσκύλος ο τραγουδιστής και ποτέ δεν θα βγει. Όταν λέω δεν θα βγει και κυριολεκτικά και μεταφορικά, που λέμε τι έγινε, βγήκες. Άσε, δεν μπορώ να βγω. Αγανάξω ο κυριολεκτής. Ήρθε ο ντράμερ. Άιντε. Φίλε, σε κουβούκλιο παίζουν. Πω, από στο βάθος. Και το τραγούδι είναι το... Καρδιοπάθειες. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την εισαγωγή, είναι πολύ στο βάθος. Άλλα ξεβάλε κάτι πιο... Θα κρατήσουμε την εισαγωγή από αυτό. Θα τη θυμόμαστε. Περάσαμε οι δύο υπέροχους μήνες με την εισαγωγή μέχρι να μπει. Ξαναλέω σήμερα που μπουκοβλάσταρά μου, ζουμουσάκια μου αγαπημένα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ότι κληρώνουμε το PlayStation 4. Το λιγουρεύομαι! Πώς λέει ο άλλος, το θέλετε! Θα λιγουρεύεστε! Θα βλέπετε! Και δεν φτιάχνουμε την παρουσία της! Να ένας, ας πούμε, που είναι φίλε, έχει ωραία γυναίκα, έτσι. Δηλαδή την. Πώς τη λένε, την. Θα με δείξω το παράθυρο! Θα καταρρεύσω! Λέγε ρε κόλλησα τώρα! Την. Πόρε φίλε! Του Γεωργιάδη ρε, την μαέστρο! Πόρε φίλε, δες κόλλημα που έφαγα! Η. Όχι μακρύ πουλιά! Τέλος πάντων, καταλάβατε πια λέω! Καταλάβατε πια λέω! Λέω λοιπόν ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό PlayStation 4. Το λυμπίζομαι, το λιγουρεύομαι. Ψήνομαι να το κληρώσω στον εαυτό μου και να κάνω τον έκπληκτο. Να πω 6972 σε 206 Τσατσαρόσκοστης, όχι ρε φίλε! Το ίδιο όνομα, το ίδιο επίθετο, τον παπά Αθανάσιο, όχι ρε φίλε! Μπράβο μου! Συγχαρητήρια! Θα βάλω να πάρουμε τηλέφωνο στο τέλος της εκπομπής για το PlayStation και θα βγω εγώ φίλε! Γουστάρεις! Όχι, εδώ ξέρετε ότι αυτά... Ευγενία Μανολίδου, να ρε! Να, Ευγενία Μανολίδου. Άμα αλλάξει θέμα, μετά το μυαλό ξεκολλάει, ξεμπλοκάρει. Η Ευγενία, φίλε, είναι intellectual. Με τις μπακέτες, με τις... Μαέστρος. Μαέστρος. Λέω, ρε, για τα ζευγάρια, ρε, παιδί μου. Έχω, λοιπόν, να σας πω το εξής. Κληρώνουμε την κονσόλα σήμερα. Καταπληκτικό δώρο από τη Sony που έχει καταπληκτικές τηλεοράσεις αυτό το διάστημα, μοναδικές. Πηγαίνετε κάτι τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, στην Electronet που έταξε δώρα καταπληκτικά, δώσαμε 41 δώρα μέσα στη χρονιά. Όλα πήγαν σε εσάς. Χαιρόμαστε που μπορούμε να σας δίνουμε τέτοια δώρα. Μας κάνετε χαρούμενους, να το ξέρετε. Το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, να μπορούμε να δίνουμε. Το να δίνεις είναι καταπληκτικό. Και αυτός ο χρόνος πέρασε, κάναμε τρεις αιμοδοσίες. Και ρούχα μαζέψαμε και καλά πράγματα κάναμε που δεν χρειάζεται να τα πούμε και νιώθουμε πολύ ευγνώμονες και απέναντί σας και σε εσάς που ήρθατε και σε εσάς που έρχεστε στην παρέα μας και μας δείχνετε την αγάπη σας και αυτή αποτυπώνεται, να μην λέμε τώρα διάφορα, okay. Εδώ είμαστε, πέρα από την κονσόλα κληρώνουμε δύο διανυκτερεύσεις στις θερμές. Στο Λουτράκι Αριδέας, το καταπληκτικό ξενοδοχείο, ευχαριστούμε τη snowtravel.gr που μας δίνει τη δυνατότητα και τον Γιώργο εκεί που έχει δύο καταπληκτικά ξενοδοχεία. Πάντα ευγενικός. Όσοι πήγατε, μείνατε ενθουσιασμένοι από το μέρος. Όπως επίσης και εσείς που πήρατε τα κρέατα και χθες και τις προηγούμενες μέρες και από το Ακροπολείο Μιχάλης και από το Ακροπολείο Άγγελος. Θέλουμε να σας στέλνουμε στα καλύτερα. Στα καλύτερα. Να πω επίσης ότι πέρα από τις, την κονσόλα, πέρα από το PlayStation 4, πέρα από το διήμερο θερμές, κληρώνουμε και ένα υπέροχο τραπέζι, ένα γεύμα για δύο άτομα στο Όλα στα Όρθια. Να πάτε, να φάτε, να γουστάρετε. Στην Κωνσταντινούπολη 37 ή στη Λεωφόρο Στρατού 18. Στο χορηγό της πρώτης ώρας. Τα καλύτερα τρώτε εκεί. Τα καλύτερα. Κορυφαίος γύρος στην πόλη. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε. Και ζουμερό κοτόπουλο σούβλα στα πάντα, όλα τα παρελκόμενα μέσα. Τι λοιπόν θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης? Επίσης, ποια ήταν για σας η κατ' εσάς, να το πούμε έτσι μορφωμένα και παραμορφωμένα, κατά τη δική σας άποψη, η κορυφαία στιγμή για το 2017 και ποια η χειρότερη? Να μην πιάσουμε τη χειρότερη, να πούμε μόνο την κορυφαία, την καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή ήταν ότι αυτή η χρονιά μας χάρισε μετά από το 2003 ένα κύπελο Ελλάδος. Το χαρήκαμε με όλη μας την ψυχή. Η πόλη ξημερώθηκε, πλημμύρισε ο τόπος στο Λευκό Πύργο.
ξημερώματα με τους παίχτες να πανηγυρίζουν πάνω στο πούλμαν. Με πρώτο και καλύτερο τον Ιβάν να χαίρεται αυτή την κατάκτηση, την πρώτη του κατάκτηση από τότε που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας μας. Και τα καλύτερα έρχονται. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κάντε το πράξη, σας το λέω με απόλυτη συνέστηση, με πολύ αγάπη, με πολύ γνησιότητα. Μην ψυχοπλακώνεστε. Άνοιξε ρε Δημάκη. Πολύ λίγο παραπάνω, ανεβείτε όπου βρείτε. Ανοίξε την ένταση που λέγανε παλιά οι ραδιοφωνατζίδες. Ραδιοφωνατζίδες, φίλε, αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Το λέω στην κυρία που με σταμάτησε με την οικογένεια προχθές στην έκθεση μέσα στο... εκεί στο χωριό του Αγίου Βασίλη, πώς λέγεται, στον Αστερόκοσμο. Να σε ρωτήσω κάτι, λέει. Πώς χαρακτηρίζεις αυτό που κάνεις? Είσαι, λέει, δημοσιογράφος, λέω, σπούδασα, αλλά αυτό δεν είναι δημοσιογραφία που κάνω το πρωί. Τι είναι, πώς το χαρακτηρίζεις? Με αγάπη ρώτησε η γυναίκα. Ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός. Ραδιοφωνικός παραγωγός είναι αυτός που παράγει ραδιόφωνα. Που έχει εργοστάσιο με ραδιόφωνα. Τι είσαι, παραγωγός? Ο παραγωγός! Αυτός που βγάζει τσερογό κηδόνια. Που βγάζει ροδάκινα, που βγάζει καρπούζια. Ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός. Είμαι ραδιοφωνατζής. Αυτή είναι η ωραία έκφραση. Ραδιοφωνατζής. Ή, άμα θέλουμε να το πούμε και αλλιώς, ραδιοψυχαγωγός. Δεν είναι πιο σωστό, ρε φίλε, το ραδιοψυχαγωγός? Ε? Εντάξει, άλλο θέλει να ονομάζεται ραδιοφωνικός παραγωγός. Ωραίο ακούγεται. Και αυτή είναι η επίσημη, να πούμε, ο επίσημος χαρακτηρισμός του επαγγέλματος. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Απλά περίεργα πράγματα που σε ρωτάει ο κόσμος. Οι άλλοι χθες, ποιο είναι το αγαπημένο σου παίλι, ποιο είναι το αυτοκίνητό σου. Το αυτοκίνητό μου, το ότι το λέω βέβαια. Πες με και κορώνα γράμματα. Θέλω να σας πω ότι η χρονιά που φεύγει λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαδιακή, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί? Ένα. Πήραμε το κύπελλο Ελλάδος σε επίπεδο δηλαδή τίτλου από μόνη της, όσο και προσπάθησαν κάποιοι να ξύσουν τη χρυσόσκονη, όσο προσπάθησαν κάποιοι να μουτζουρώσουν, να μελανιάσουν, να κυλιδώσουν αυτή την κατάκτηση, έστησαν έναν ολόκληρο επικοινωνιακό χορό, ένα τσουνάμι για να μας θερήσουν τη χαρά. Για το offside δεν έχω καμία αντίρρηση, βεβαίως και ήταν offside του Ερίκε. Δηλαδή για μια φτέρνα χάλασαν τον τόπο, ενώ πριν έχει γίνει πεντακάθαρο πέναλτι στον Κρέσπο, το αποσιώπησαν όλοι. Ο ΠΑΟΚ δίκαια έφτασε αυτή την κατάκτηση κυπέλλου, ήταν η καλύτερη ομάδα στο δεσμό, έπαιξε την καλύτερη μπάλα πέρσι, έπαιξε και ωραία μπάλα όλη τη χρονιά, η μόνη ομάδα που έπαιξε τόσο καλά, και κανένας δεν θα μου πάρει αυτή τη χαρά. Προσπάθησαν βέβαια, διάφοροι μυαλοπόλιδες προσπάθησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θέλουν να σας βλέπουν χαρούμενους. Γιατί έχουν στήσει τις εκπομπές τους ή τα site τους ή τις φυλάδες τους μόνο και μόνο στη δυστυχία του ΠΑΟΚΣΥ. Έχουν στήσει όλο τους το θέμα μόνο και μόνο πώς θα σας μπριζώσουν, πώς θα σας βάλουν να σκοτωθεί το ένας με τον άλλον, πώς θα έχουν διχασμένο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και αυτό πάντα δεν είναι έτσι επειδή τους βγήκε από τη διάθεσή τους, ρε παιδί μου. Διότι ο άλλος, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό, άμα ο άλλος έτσι σκέφτεται, καλώς. Μήπως όμως υπάρχει εντολή από πίσω? Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό εκ του πονηρού, επειδή έχουν πάρει τέτοιες εντολές, επειδή είναι αυτός ο ρόλος τους να κάνουν το δούριο ύπο? Είδαμε τέτοια παραδείγματα όχι μόνο μετά την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και μετά την εξάρθρωση αυτής της αμαρτωλής Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μετά το γκρέμισμα μιας κατάστασης που ήταν σάπια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λισαλέο πόλεμο δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, τι λισαλέο πόλεμο δέχτηκε ο Ιβάν Σαββίδης, και πόσο όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι μεταξύ τους εχθροί, μονιασμένοι, πιασμένοι, χεράκι-χεράκι, στήριξαν σφιχτά αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλον μέσα στο καλοκαίρι που έφυγε. Ήταν μια πολύ διδακτική χρονιά. Ήταν μια χρονιά σημαδιακή, μια χρονιά κόλαφος. Για όλους αυτούς που έλεγαν, εντάξει ρε, τι αυτοί μεταξύ τους τρώγονται ρε. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ, αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Ειδικά το σκύψιμο, ειδικά το γονάτισμο που έκανε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό είναι άνευ προηγουμένου. Οι ίδιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι ίδιοι βάζελοι, έξαλλοι στις ανακοινώσεις τους,
οργισμένοι με τον Αλαφούζο, αυτόν ο οποίος μας έκανε τον Ντεμέκ φίλο και πήγαινε με το ΚΑΣ και το Γαύρο. Στο ΚΑΣ με τον Γαύρο και τον πρωταθλητή για να φάμε τις μείον 15. Τέλος πάντων, μην τα λέμε τώρα, τα έχουμε πει. Απλά η χρονιά αυτή είναι σημαντική γιατί άλλαξε αυτό το πράγμα. Γιατί φτάσαμε Δεκέμβριο και διεκδικούν 3 και 4 ομάδες το πρωτάθλημα. Διότι βλέπουμε ότι οι διαιτησίες προσπαθούν, δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια, προσπαθούν να σφυρίξουν αυτό που βλέπουν. Διότι όλο αυτό το σάπιο σύστημα έφυγε. Και σιγά σιγά θα καθαρίσει, θέλει πολύ χρόνο. Γράψτε μου τι θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εγώ είπα θέλω ένα αριστερό μπακ. Μπορώ να έχω ένα στόπερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Σαμπράνο. Αν θα μείνει, αν θα φύγει. Αν θα μείνει, θα πρέπει να είναι ο Σαμπράνο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Όχι ο Σαμπράνο που είδαμε μέχρι τώρα. Το μυαλό του αλλού. Αφελεί στα μαρκαρίσματά του. Άκεφος. Και με τη ζωή του εκτός γηπέδου να μην είναι αυτή που πρέπει. Έτσι. Αυτό λέμε. Και αν είναι να έρθει και κανένα φόρ να βοηθήσει μπροστά, βεβαίως. Αν μου πείτε εμένα προσωπικά για ονόματα, εγώ θα ήθελα πίσω τον Ερίκε, 100%. Θα ήθελα ένα Σταφυλίδη. Έτσι το λέω ρε παιδί μου, αγούσταρα. Θα ήθελα ένα Κυριάκο Παπαδόπουλο κάποια στιγμή. Λέω τώρα Άγιος Βασίλης, δεν είναι, δεν λέμε ότι θέλουμε τον Άγιο Βασίλη. Έτσι δεν είναι. Αυτά, πέρα από τα γνωστά, φυσικά υγεία στους δικούς μας ανθρώπους, εννοείται. Δουλειές δεν υπάρχουν και όπως μου είπε κάποιος κοστεί όχι μόνο λέει δουλειά, δουλειά λέει και να πληρωνόμαστε. Που είναι καλό να έχεις δουλειά να πληρώνεσαι κιόλας, πολύ σημαντικό επίσης. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμούλες, μην ξεχνάτε τα δύο κροπολία μας, Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρό 125, Κοτονοστιμιές και Κρατογεύσεις και Μιχάλης, ο κροπολίος στη Μενελάου 29, στον Εύοσμο. Θα πάμε διαλυματάκι. Ξαναλέω, κληρώνουμε παιχνιδοκονσόλα PlayStation 4 σήμερα με τα μηνύματα τριών ημερών. Ένα διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, άρα τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας και ένα υπέροχο τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Ένα γεύμα για δύο άτομα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω. Ανοιχτές γραμμές, μπουκάρουμε ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε με παλιό Βασίλη και καινούριο, με live σας πάμε. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς στην αλλαγή του χρόνου, να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε, με ανθρώπους που σας αγαπούν, με ανθρώπους που δεν σας ψυχοπλακώνουν, με ανθρώπους που δεν σας στεναχωρούν κάθε φορά που βρίσκεστε. Εμείς εδώ είμαστε στην τελευταία εκπομπή για το 2017, εδώ είμαστε στο Λίμπερος 107,4. Τσάτ στο μικρόφωνο με κιόση στην κονσόλα και κληρώνουμε μία παιχνιδοκονσόλα, ένα PlayStation 4 σήμερα. Καταπληκτικό, γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Καταπληκτικό, δύο διανυκτερεύσεις. Προσφορά από το snowtravel.gr και ένα γεύμα για δύο άτομα στο χορηγό της πρώτης ώρας, το Όλα στα Όρθια. Γράψτε μου τα μηνυματάκια σας. Για την κονσόλα, για το PlayStation 4 θα μπουν τα μηνύματα τριών ημερών μέσα για να βγάλουμε τον τυχερό. Θα τον βγάλουμε και στον αέρα φυσικά γιατί να ακούσουμε τη χαρά του, να χαρούμε και εμείς μαζί του. Πάμε, 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 πάμε να βγάλουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Να δούμε το άτομο που κάνει αυτές σήμερα κυρίες και κύριοι. Είσαι ο... Είμαι ο... Ω, Γιώργο! Πάλι, πάλι εγώ θα κάνω σε αυτή. Σε αυτή την τελευταία μέρα του χρόνου. Θα πετάξω το μπουκάλι της σαμπάνιας. Αγόρι μου. Ξέρω ότι ήταν και για σένα μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκες. Αλλά βγαίνεις δυνατός. Να είσαι καλά. Αγάπη να βγαίνεις, υπάρχει. Λεβέντης και δυνατός. Πότε θα σας ξανακούσουμε. Την Τρίτη ή την Τετάρτη. Όχι. 2 Ιανουαρίου θα είμαστε εδώ κανονικά. Α, κανονικά Τρίτη. Δεν... Απίκο. Πρωί-πρωί. Απίκο. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία στις κυρίες της αυλής μας. Όχι ρε φίλε, την κυρία Τούλεμας, την κυρία Ελένη, την Κλειό. Και τι γίνεται με την κυρία Ρίνη μέσα στην αγαπημένη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάποιος... και... Δεν ξέρω κάποιος... και δεν έχω τηλέφωνο. Αλλιώς θα είχα κάποιος πάρει... πρέπει να μας πει, εκτός αν η εξή αγάπη την κυρία Ρίνη είναι αρρωστούλα. Δεν ξέρω, θα έπαιρνε και αρρωστούλα. Αλλά συνήθως έφευγε κιόλας κάποιο διάστημα. Δεν ξέρω αν πήγαινε στο χωριό ή οπουδήποτε, αλλά... Έχω και εγώ να σου πω μια ανησυχία. Και να μην έχουν παράπονο και οι αξιαγάπητοι φίλοι μας, τον κύριο Διονύση. Βέβαια, βέβαια. Τον ακούρασε ο κύριο Διονύση.
Όλοι, όλοι, θα ξεχάσουμε κάποιον να μα πούμε. Ναι, τον Παναγιώτη, τον Άκη, όλοι, όλοι, τον Μένιο. Όλοι παρέα, όλοι παρέα. Και τον φίλο μου τον Παπλάρα. Όλοι. Η ζουμουσο οικογένεια. Όσο που είπες για τον Σαμπράνο, θα φτιάξει ήδη, έχει στρώσει. Παντρεύτηκε. Το είδα. Και έρχεται με τη γυναίκα του και την πεθερά του. Όχι, 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 όχι. Καλά, πέφτει, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση τότε. Τι, θα αυτή... πέφτει παντόφλα. Ρε Γιώργο, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις. Έρχεται με την πεθερά του, άρα είναι στρωμένος ήδη. Τελείως. Έρχεται και στάπο, φίλε. Έρχεται. Πού να αφήσει αυτή να πηγαίνει και να ξενυχτά. Και πάμε τώρα τα άλλα τα πορτάκουστα. Πάμε για το εργοστάσιο της ΕΚΑΜ. Ναι. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που τόσα χρόνια την ψήφιζα. Ναι. Και την βαρέθηκα για τα έσυ που έχει κάνει τελευταία. Και δεν με ενδιαφέρει αν μου κάνουν μήνυση. Να πληρωθεί όλο το πρόστιμο. Άκου ανακοίνωση. Ναι. Τι το κάνανε. Ποια είναι η κυβέρνηση γίνεται το δέδι. Αυτοθήκαν αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι. Ναι, 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 φυσικά, φυσικά. Για το λαθρεμπόριο. Και το φορτώνουν στον Ιβάν. Ναι. Είναι δυνατόν να φθώνει αυτού που κάνουν το λαθρεμπόριο και να φορτώνει το πρόστιμο στον επόμενο. Αυτά μόνο εδώ τώρα αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ας μην χαλαστούμε οι γιορτινές μέρες που είναι. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Σε όλη την παρέα μας. Γιοργάρα μου, καλά. Φιλάκια πολλά, να χαίρεσαι τα κορδάκια σου, αγόρι μου. Φιλιά, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Θα πω οπωσδήποτε. Δεύτερος και βγαίνω. Έλα, αγόρι μου, φτού και βγαίνω. Ζουμούσουμε τον Κωστή, δεν θα αλλάξουμε εκπομπή. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Γιώργο, σαν ποδαρικό σου έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Πλήρη. Οδήγησέ μας. Απόλυτη, φίλε, απόλυτη. Λοιπόν, έχουν πιάσει τους κλέφτες με τα κλοπημαία. Ναι. Προαλώνουν τα απετά τα κλοπημαία. Στα πράσα. Αθωώνονται. Στα πράσα κιόλας. Αθωώνονται οι κλέφτες. Ναι. Προσοχή τώρα, μην περάσει από τη γωνία. Όποιος περάσει πρέπει να πληρώσει τα κλεμμένα. Ζεστό. Ή αυτός που πάει να πάρει το σπίτι μετά από που έκλεβαν, του λένε ότι έλα εδώ. Θα πληρώσεις αυτά που κάνανε οι άλλοι που αθωώθηκαν κιόλας. Αυτοί, το αλυταριό των Αθηνών τα κάνει αυτά, Κωστή μου. Το ξαναλέω, το αλυταριό των Αθηνών μας κάνει ό,τι θέλει. Και λυπάμαι για τον εαυτό μου που δεν έχω την δυνατότητα να τους βάλω σε τάξη αυτούς. Το λέω και εξοργίζομαι. Πήραμε τις καλύτερες. Μη χαλιέσαι, αγόρι μου. Τελευταία μέρα του χρόνου σήμερα. Είναι εξωφρενικό, φίλε. Να πούμε τις ευχές μας. Μην, αγόρι δεν μου, έχω, το μην οργίζεσαι. Και θα πάω σε ευχές. Συμφωνώ αυτή. Μαζί σου. Άστα, να πάμε ήρεμα. Να το λίγο. Ναι. Είμαι αξιοθρύνητος. Δεν μπορώ αυτά τα λαμώ και να τα βάλω σε τάξη, φίλε. Και έρχομαι στις ευχές. Αυτό που είπες, φίλε. Με εκφράζει. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα αναφερθώ σε κανέναν κύριο Διονύση που είναι εξαίρετος άνθρωπος, τον γνώρισα, γιατί θα αδικήσω όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους ακροατές μας. Με το μας. Καλό να έρθει όλος καινούργια η χρονιά, υγεία πάνω απ' όλο και όπως λέει και ο Μανόλο, να είμαστε και τυχεροί φίλοι. Φίλοι μου, έτσι, γιατί στον Τιτανικό δεν έτσι. Ήταν τυχεροί. Χάρηκαν όλοι που βρήκαν θέση στον Τιτανικό. Κουρασγεράρα λοιπόν, θα πάμε με την πλοιούκλα. Τις ευχές μου, αν και ανέβασα τους τόνους σε όλους. Και φιλιά σε όλους από μένα. Γεια σου Μένιο, γεια σου αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά. Τα λέμε του χρόνου. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Παναγιώτη. Θα σας πω κάτι τώρα. Είναι ο Μένιος είπε κάποια πράγματα. Μένιο, μη ζητάς συγγνώμη από κανέναν αγόρι μου. Είσαι τόσο τίμιος και τόσο καθαρός που δεν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη. Πρέπει να σε ζητάνε συγγνώμη. Αυτή πρέπει, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, θα πάω κομμάτι-κομμάτι. Τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης καταρχήν. Ο Άγιος Βασίλης θέλει να μου φέρει περισσότερους τίμιους γύρω μου για να μπορούμε να ζήσουμε πιο άνετα. Περισσότερους τίμιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Πολύ ωραίο. Αυτό θέλω. Δεν θέλω κάτι ιδιαίτερο για μένα. Θέλω γενικά τίμιους ανθρώπους γύρω μου. Για να μπορώ να αισθάνομαι άνετα και να ζω ήρεμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κορυφαία στιγμή, κορυφαία στιγμή του 2017 και χειρότερη, καλύτερη και χειρότερη για σένα. Η καλύτερη ήταν το κύπελο, δεν υπάρχει. Ναι. Τι να συζητάμε σωστά. Τώρα. Χειρότερη η Ωστερσούντ. Ακόμα και για τη ζωή μου ήταν η καλύτερη στιγμή, αγόρι μου. Ειλικρινά σε μιλάω. Γιατί πολλά χρόνια περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ και εγώ μαζί του
και έπρεπε κάτι να γίνει σε αυτό έτσι, το θέμα. Έτσι. Και ήρθα από συμπίεση. Χειρότερα δεν έχω. Δεν έχω χειρότερο, όχι. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Θέλω να πάω στον κύριο Γραμμένο τώρα και να πάω μετά στο δικό μου το παιδί. Λοιπόν, κύριε Γραμμένε, σταματήστε αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Λήξτε το. Δεν μπορεί να δέχεται γράμμα απειλητικό ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και να συνεχίζονται τα πρωταθλήματα. Απειλητικό γράμμα με σφαίρα μέσα που δεν ξέρω και δεν μπορώ να υποθέσω ποιος το έκανε αυτό, αλλά πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα τώρα μέχρι να βρεθεί ο ένοχος. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω την άποψή σας αυτό, αλλά θέλω να πω αυτό το πράγμα για μένα είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πρέπει να σταματήσουν τα πρωταθλήματα που ελέγχονται από την ΕΠΟ και να βρεθεί ο ένοχος. Έτσι, όπως το λες. Όχι, δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι. Στο παιδί μου, γιατί σαν παιδί μου το βλέπω, αυτό που ανάρτησε ο Κλάους, με τη μαμά, Κλάους, με πόνεσε πάρα πολύ και δεν μπορώ να, δηλαδή από χθες είμαι τρελαμένος. Με πόνεσε πάρα πολύ. Και ο Άτιος που είναι σε αυτή την κατάσταση ζει και υπάρχει στο Λάκωμα. Αυτός που τον έφερε σε αυτό το... σε αυτή τη θέση. Τέλος πάντων, την αγάπη που θέλω πω, ειλικρινά, βρείτε τους τίμιους και ζήστε μαζί τους. Αγόρι τίποτα μου. Άλλο, την αγάπη μου. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Παναγιώτη. Να πω για το βιντεά, πάμε στις γραμμές, μετά θα πω για αυτό που ανήρθε στο Κλάους, αν δεν το είδατε. Όπως και επίσης θέλω να πω δύο κουβέντες για τη συνέντευξη του Βιερίνια στο περιοδικό το επίσημο. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το 533! Πού είσαι, αγοράκι μου. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να βρω πελάτη. Απ' την ώρα που έπαιζε το σήμα της εκπομπής σου δεν έχω βρει άνθρωπο. Τίποτα, ε. Τώρα, φίλε, που μιλήσαμε, μπορεί όχι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, γιατί είμαι λίγο ντεφορμέ αυτές τις μέρες. Όμως, να ξέρεις ότι, και δεν λέω ότι θα σου πει πάμε στο Περτούλι, έτσι, να πούμε στην Κόρινθο, αλλά ένα καλό δρομολογιάκι θα το βγάλεις, αδερφέ μου, να ξέρεις. Όχι, να είναι, ωραία. Και τρεμισάρες. Τα τρεμισάρες είναι τα καλύτερα, να ξέρεις. Και για σένα η χρονιά ήταν δύσκολη, είχες... Θέλω να κάνω περιγραφή το σκηνικό με τον μπασίστα, διότι 30 χρόνια στον Πατάρι. Λοιπόν, έλα για πες, έχω δίκιο καταρχήν, λοιπόν, ψάχνετε. 1-0-5, αν βρεις το βίντεο, σίγουρα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο ντραμίστας έχει σκάσει φούσκα του και ζήτησε να πάει προς νερό του. Την πιο ακατάλληλη στιγμή που παίζουν εισαγωγή στο μαγαζί. Ακριβώς, είπε το Ζέρβα, τον είπε, κοίταξε, κάνε ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να γυρίσω. Έτσι. Ο δε μπασίστας, το αφήσεις της ευκαιρίας, έχει γυρίσει πλάτη με την πίστα. Έτσι, και παίζει με την κονσόλα. Έχει πίσω του, έχει πίσω το ένα πύργο Marshall. Το μίκτη, σωστά. Έτσι. Και κάνει ρυθμιστής γιατί δεν του αρέσει ο ήχος. Ο ήχος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παραδέχεσαι το έμπειρο το αυτή, ότι κατάλαβε ότι ψάχνεται, ότι ψαρεύει. Ότι είναι βιβλαφό. Δεν καθόλου ο ήχος, εκουαλάζερ. Συνέχεια, ρε, συνέχεια. Ο άλλος κάνει ταξίδια, έχει φύγει να πούμε σε δρόμους περίεργους και αυτός γκντίνγκουμ. Ο Ζέρβας την έχει κάνει ψώνια το μεταξύ. Γιατί του χαλάει την ηρεμία του. Δεν έχει τι να παίξει άλλο. Έχει παίξει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά την καλημέρα μου. Αγόρι μου. Για την ομάδα μας εύχομαι να μην περάσει χρονιά από εδώ και πέρα που να μην υπάρχει ένας τίτλος τουλάχιστον. Σωστό. Πολύ ωραίο. Και ακριβώς. Για τους ανθρώπους να επικρατήσει η λογική. Τίποτα άλλο. Φιλιά πολλά, Θοδωρή μου. Να σου, γεια σου 533. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Ελά ρε φίλε. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Να ευχηθώ και εγώ καλές γιορτές σε όλους. Πιστεύω κορυφαία στιγμή για τη νέα χρονιά που θα έρθει θα είναι να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι να ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σωστό. Γιατί όλα ξεκινάνε άμα έχεις το δικό σου σπίτι. Βλέπεις ότι όλες οι ομάδες οι μεγάλες στην Ευρώπη. Πολύ σωστό. Δεν υπάρχει ούτε μια μεγάλη ομάδα χωρίς να έχει γήπεδο δικό της, φίλε. Ήθελα να το αφήσω για το τέλος αυτό, φεύγοντας. Yeah. Αλλά αφού με προλαμβάνεις, αυτό ήθελα να πω. Μιλάμε για αυτά που έγιναν το 17. Αυτά που θέλουμε να γίνουν στο 18, φυσικά είναι η ομάδα να φτάσει, αν αυτό είναι δυνατόν, να φτάσει στο double. Αν η ομάδα μπορέσει να βγει στο Champions League. Και το κυριότερο από όλα αυτά, γιατί πέρα από τους τίτλους, πέρα από τις χαρές αυτές, είναι να μπει το πρώτο
Πετραδάκη, έτσι, ο πρώτος. Είναι μια ομάδα που δεν άλλαξε επίπεδο ακόμα και ο ακατανόμαστος. Μην το συζητάς. Άμα έχει τον παλιό Καρασκιάκη, θα έκανε μια τρύπα στο νερό. Μην το συζητάς. Ναι, είναι εκτόξευση. Δεν μιλάμε τώρα για ένα και δύο επίπεδα. Πας αλλού. Ελαττήριο που το αμολάσει. Είναι... Αλλού. Και στην ψυχολογία και στο image και στα έσοδα και, στο πώς φαίνεστε έξω, αλλά και στην ουσία του πράγματος και αγωνιστικά και πολιτιστικά, άμα το δεις, στην πόλη είναι ένα τεράστιο, θα είναι ένα τεράστιο έργο αυτό. Μακάρι να το δούμε. Θα ξεκινήσει με βέβαιος, δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι θα γίνει. Έτσι, γι' αυτό και του χρόνου θα παίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, φίλε. Κωνσταντίνε. Αγόρι μου. Και ένα ωραίο ανέκδοτο. Ρίχτω. Ολοκληρωμένο με το λαγό και το λιοντάρι. Ρίχτω, αγόρι μου, ρίχτω. Μ' αρέσουν αυτά. Συναντάνε το λαγό η αρκούδα, του λέει, λαγέ, τι γίνεται. Όλα καλά, λέει, καμπύπ και το λιοντάρι, λέει, και να περνάει η ώρα. Όχι, ρε φίλε. Μια, δυο, τρεις, του μαθαίνει το λιοντάρι. Το λέει, λαγέ, λέει, τι γίνεται. Όλα καλά, λέει, και καμιά λακαμία, λέει, να περνάει η ώρα. Τι λες, λέει, με εμένα, λέει, θα σε φάω, ρε. Τρέχει το κυνηγάει τώρα. Πάει στο σπίτι του λαγού, μπαίνει μέσα τα παιδιά, βγαίνει από την πίσω πόρτα, το κυνηγάει το λιοντάρι, χώνεται σε μια κουφάλα, ναι. Πάει το λιοντάρι που ξεσφινώνει, πάει ο λαγός τώρα, δεν θα σε καμπίπει. Ναι. Ξεσφινώνει ο λαγός το λιοντάρι, τον κυνηγάει, ναι. Τρέχει ο λαγός, κρύβεται πίσω από μια εφημερίδα. Ναι. Όχι, το κυνηγάει, δεν το φτάνει, το λέει, θα σε καμπίπει, εκεί που τον έκανε, θα σε καμπίπει στο σπίτι, λέει, τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν. ξεσφινώνει το λιοντάρι, το κυνηγάει, πάει ο λαγός, βρίσκει μια εφημερίδα, κρύβεται από πίσω. Περνά το λιοντάρι, το λέει, μου σύνδεσαι από εδώ και άλλα εγώ. Αυτό λέει που πήδηξε το λιοντάρι, σώπα ρε, το έγραψε και το κιόλας οι εφημερίδες, λέει. Ήξερα μέχρι το, δεν, θα σε γαμπούσα, αλλά δεν ήθελα μπροστά στα παιδιά. Είναι ένα, δεν ήξερα αυτό για την εφημερίδα, είναι... Γι' αυτό θα ακούσεις όλη την περσιόνα μου. Είναι η νεότερη περσιόνα. Είδες, λέει, το λαγό, ποιον λέει αυτός που λέει που μπίπησε το λιοντάρι. Όχι, ρε φίλε, δεν το γράψαν κιόλας οι εφημερίδες. Γεια σου, σερέ. Τα λέμε, για χαρά. Γεια σου, σερέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα, αγόρι μου. Πρώην απογευματινός. Έλα, πρώην απογευματινέ. Πού είσαι, αδερφέ μου, πού είσαι, αγόρι μου. Πού είσαι, εδώ πέρα. Αδιούχος. Χρόνια πολλά καταρχήν. Όχι, όχι, εντάξει, δουλεύουμε πιο μετά. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Όλοι να είμαστε παρόντες γερή και την καινούργια χρονιά να τα ξαναπούμε. Έτσι, αυτό που λες. Θα συμφωνήσω όμως με τον φίλο των Άνθρωπων, αν δεν κάνω λάθος, το μένιο που είπε για το αλυταριό των Αθηνών. Ναι. Μέχρι κεραίας, Κωστή. Δυστυχώς, 100%. Όσο και να φαινόταν γραφικό ή μενσήμερο ή οτιδήποτε τα προηγούμενα χρόνια, έχει αποκαλυφθεί. Ναι, αποκαλύφθηκε ότι τόσο καιρό, τόσα χρόνια γι' αυτό φωνάζουμε. Όλο το συμψηλέκι κάτω που έχουν κάνει το τεράστιο φαγοπότη και τη μεγάλη ζημιά σε αυτή τη χώρα τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια, σε όλα τα επίπεδα, αθλητικό, κοινωνικοπολιτικό, τα πάντα. Όλα. Και με αποκορύφωμα, αν γίνει το μεγάλο έγκλημα, τώρα που συζητιέται πάρα πολύ με το θέμα των Σκοπίων για τη Μακεδονία, ναι. Που τους βλέπουμε ο ένας να ρωτάει τον άλλον τελικά τι θα κάνουν. Δηλαδή, για το αυτονόητο που θα έπρεπε όλοι να βγαίνουν και να δηλώνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μέσα όνομα Μακεδονία, σύνθετο, πολυσύνθετο. Θα έπρεπε καταρχήν να έχουν αποφασίσει όλοι να έχουν... ναι, ναι, και μεταξύ τους διαφορές. Ναι, τους βλέπουμε δηλαδή να ρίχνουν ένα στον μπαλάκι στον άλλον, φανερώνοντας με τον πιο έκδηλο τρόπο ότι όχι μόνο είναι επικίνδυνοι όλοι αυτοί, ανεξαρτήτως παράταξης κτλ. Ότι δεν ότι είναι και δεν προδότες, έχουν... αδερφέ. Άστο. Έτσι ακριβώς. Ούτε κοιτάω χρώματα, ούτε κόμματα, το ξέρεις. Σε παλιός ακροατής. Δεν με νοιάζει. Βέβαια. Φίλε, προδώσανε του κόσμου τις προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή. Μεγαλώνουμε με αυτό το άγχος τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο που θα βρεθούμε. Ψέματα, απάτες, λαμογιά, ρουσφέτη, μέχρι εκεί που δεν πάει. Μιλάνε, απογοήτευση μιλάνε και τώρα όλοι αυτοί. Πουλιά τη χώρα, φίλε. Άστο. Όπως τώρα είναι στην επιφάνεια το θέμα της ΕΚΑΒ, να πληρωθούν τα πρόστιμα και η νομιμότητα και όλα αυτά. Ποιοι μιλάνε για νομιμότητα? Ακριβώς. Και δηλαδή είναι να τρελαίνε σε αυτή τη χώρα. Ακριβώς. Άνθρωποι που έχουν περάσει από τα κυβερνητικά πόστα, ρε Κωστή, λοιπόν, και όλα αυτά που λέγανε προεκλογικά δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, έχουν κάνει τα εντελώς αντίθετα και δεν έχουν κυρώσεις ποτέ για τα ψέματα και για την εξαπάτηση που κάνουν εις βάρος του ελληνικού λαού. Έτσι. Κανένας όπως ακριβώς το λες είναι. Όπως ακριβώς.
Γιατί λέει, ακούω μερικές φορές και εξοργίζομαι, λέει, ας προσέχαμε τι ψηφίζαμε. Και λέω εγώ, υπάρχει κανένα που ψήφισε κάποιον που τον είπε ότι μετά μετεκλογικά θα του αυξήσει τους φόρους. Όχι βέβαια. Μετεκλογικά θα του κάνει το ένα, θα του κάνει το οτιδήποτε άλλο που να ήταν η ζωή του πιο δύσκολη και να τον έχει ψηφίσει συνειδητά επειδή τον είπε άλλο στην αλήθεια. Αυτά λοιπόν. Γιατί τους δίνει ο κόσμος άλλο και στην ουσία ρίχνει τον μπαλάκι. Ο άνθρωπος έχει ένα πολύ βασικό, την ελπίδα. Όταν η ελπίδα σου δεν μετουσιώνεται, κάποιοι πρέπει να έχουν κυρώσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Όχι, δεν μετουσιώνεται. Όταν σου σκοτώνουν, φίλε, την ελπίδα. Εδώ βρέθηκε ότι καταχράστηκαν κάποιοι πόσα εκατομμύρια και αθωώθηκαν οι καταχραστές και στην ουσία θέλουν να ρίξουν το βάρος σε έναν άλλον άνθρωπο. Και όχι μόνο με το θέμα της ΕΚΑΠ. Έχουμε δει χρηματιστήρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα λεφτά του κόσμου, Ολυμπιάδες αυτά. Ένας όλοι ξέρουμε ποιοι έχουν πάρει τα λεφτά. Ένας δεν βγαίνει να πει ότι σε ΕΚΑΠ ήταν να πάει στους Τούρκους, ότι τη φορτώσανε ζημιογόνος εταιρεία, μπήκε εκεί, την έκανε πάλι κερδοφόρα, έδωσε δουλειά στον Κοσμάκη. Χίλια πράγματα καλά για τον τόπο εκεί που είναι πολύ κρίσιμο εκεί το μέρος. Εγώ πολύ φοβάμαι, Κωστή, ότι και όταν θα έρθει η ώρα για το καινούργιο γήπεδο, πολύ το φοβάμαι ότι θα υπάρξουν εμπόδια. 100%. Απλά θα είμαστε έτοιμοι, αδερφέ. Θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έτοιμοι θα είμαστε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, πρώην απογευματινέ. Πάμε παρακάτω. Α, διάλειμμα πρέπει να πάμε. Διάλειμμα, οπωσδήποτε διάλειμμα. Θέλω να σας πω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολάηδης. Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό, σήμερα κληρώνουμε το PlayStation 4. Μοναδικό, καταπληκτικό δώρο αξίας 250 ευρώ με τα μηνύματα των τριών ημερών. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Με αυτό θα μπούμε μετά, αγόρι μου. Μ' αρέσεις. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι το Όλα στα Όρθια. Ο πιο νόστιμος γύρος της πόλης και χειροποίητα μπέργκες και κλάπκες και παστές. Και τα ζουμερά κοτόπουλα, σούβλα, τα πάντα όλα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στον Κωνσταντινούπολο 37, που δίνουμε σήμερα και ένα τραπέζι για δύο άτομα. Και φυσικά στούκι, οτιδήποτε θέλετε για το κινητό, για το τάμπλετ, για το λάπτοπ, θήκες, προστατευτικά οθόνης, καλώδια, φορτιστές, ακουστικά, Bluetooth, power bank, selfie sticks, τα πάντα, ανταλλακτικά, οθόνες, μπαταρίες, νούμερο 1 για αυτού του είδους τα αξεσουάρ και service φυσικά 2311 243 111. Στούκι στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Θα με θυμηθείτε αν θα πάτε εκεί. Έτσι. Και βέβαια τα δύο κροπολία μας, Άγγελος στη Νεάπολη και Μιχάλης στη Μενελάου 29. Ο Άγγελος στην Ανδρέα Παπαδρέου 125. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε επίσης, κληρώνουμε και θερμές τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας. Επιστρέφουμε! Έλα! Στα κορίτσια που ακούνε στην Κάτω Τούμπα, στην Αποστολία και στην Χριστίνα. Και το ζήτησαν. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Γεια σου Μαριλής! Χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάν και νούμερο 1. Νούμερο 1, ψηταριά. Εδώ και 16 χρόνια τα καλύτερα, έναντι Μασούτη δίπλα στον Αγιώργη, Δηληβεργία 705-750 με Διέκο Παντσέτα και την υπόλοιπη Dream Team. Όσοι πήγατε, ξαναπήγατε φυσικά, το γνωρίζετε. Προορισμός μοναδικός. Μοναδικός και παντοτινός χορηγός φυσικά. Γεια σου Δημήτρη, να χαίρε στην οικογένεια, φίλε. Να χαίρε στην οικογένεια. Και για εκεί θα δώσουμε τραπέζι για την άλλη εβδομάδα, δώσουμε και πάλι. Άνοιξε! Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα, στην Πέρκολα και στην Αδυναμική Ζελατίνα, Χαλκιδική, Πολύχνη, Καλαμαριά. Και χορηγός δεύτερης ώρας, Καλόε με τον Bio Diabertil για το διαβήτη, ιδανικό, βγαλμένο από τη φύση, από το Μύρτιλο, από το Blueberry που λένε, 23-12-200-500, ενημερωθείτε, 29-90 αντί για 50 ευρώ, το μπουκαλάκι που σας βγάζει 1,5 μήνα. Παράλληλα με τη φαρμακευτική σας αγωγή φυσικά. Δεν αφήνετε τα φαρμακά σας. Bio Diabertil από την Καλόη. Πάμε, πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Κληρώνουμε PlayStation 4 σε μία ώρα από τώρα σε 50 λεπτά. Προσφορά από τη Sony και από την ηλεκτρονέτ Παπουγίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε θερμές. Τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας και ένα τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Ρε καλό στο κορίτσι. Χρόνια πολλά. Και καλά, γεια σου του Λάρα! Και καλά, και εύχομαι το 2018, τέλος πάντων, σε κάποιος ήταν πολύ καλό, για άλλους δεν ήταν, αυτά τα κακά να μας τα πάρει, να μας φέρει
τα καλά. Και πραγματικά σου μιλάω, ρε Κωστή, ότι εύχομαι για τον εαυτό μου και για το παιδί μου. Εύχομαι για όλους εμάς. Γιατί πραγματικά καμιά φορά οι φίλοι αυτοί που είμαστε εμείς, ίσως να είναι μια πιο δυνατή φιλία και πιο πολύ δέσιμο από συγγενείς. Συγγενείς. Γιατί τους φίλους επιλέγουμε, ενώ το συγγενή τον βρίσκουμε. Ακριβώς, τουλάχιστον για μένα κάπως έτσι είναι και πραγματικά εύχομαι το 2018 με ένα πιο καλό, γιατί το 2017 δεν νομίζω ήταν ένας καλός χρόνος, αν και λένε δεν τα κάνει να τα λες αυτά, αλλά τέλος πάντων εγώ έτσι το σκέφτομαι, έτσι το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα εμένα αν θα έρθει ο Άγιος Βασίλειος και με πει ρετούλα, τι θες κορίτσι μου πέρα από το 2018, ναι. Καλά πέρα βέβαια από την υγεία μας που θα ήθελα να έχω μόνη μας. Εννοείται, πέρα από αυτά. Και έστω και αυτά τα λίγα να μπορούν να φύγουν, να είμαστε καλά, γεροί στο πόδι και να μπορούμε να συντρέχει ένας τον άλλον. Θα του έλεγα, αχ Άγιε Βασίλειέ μου, μπορείς να μου φέρεις ένα μάτο ακόμα. Αχ Άγιε Βασίλειέ μου, ξέρεις κάτι. Τουλά, μήπως είναι Άι Βανσίλης. Ναι. Άι Βανσίλη. Ναι, έτσι ακριβώς. Ένα μάτος από αριστερά μπορώ να έχω. Από αριστερά μπορείς, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ όμως εγώ, δεν θέλω να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Δεν με ενδιαφέρει ποια κινέζικη ομάδα αυτή είναι που ούτε καν το όνομά της είπα και ζητάει ότι θα μας δώσει τα 10 εκατομμύρια κτλ. Δεν θέλω να έρχεται ένας παίχτης στην ομάδα μου για 6,5 μήνες και να είναι τόσο καλός παίχτης να φεύγει. Και είναι ο ίδιος ο παίχτης να λέει ότι εγώ δεν θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω τουλάχιστον όλη αυτή τη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Μα εδώ βλέπεις, μόνος του το λέει, τουλάρα μου, μόνος του λέει ότι δεν θέλω να φύγω. Κάποιοι επιμένουν εκεί να συντηρούν ότι θα φύγει. Κωστή, τρελαίνουμε με αυτό, αλλά είναι τώρα τέτοιες μέρες και το λέω με θέμα ευχών. Το φέρω έτσι κάπως. Δεν θέλω να το πω διαφορετικά. Έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό το θέμα με έχει τρελάνει. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα θέλω πάλι να έρθει Άγιε Βασίλη να φέρει τον Ερίκε. Θα θέλω να. Γιατί νομίζω ότι το αξίζω λίγο του προπονητή έτσι και λίγο βοήθησε τον, σε παρακαλώ λιγάκι. Γιατί καλά κάνει το παιδί και γίνεται καλά. Ο Καντουρίδικα και έχει φωτογραφία και παρεμπιπτόντω είναι και ένα παιδαρά. Αλλά τώρα θα γίνει καλά, μην κάνει καμιά βλακία, σε παρακαλώ, Άγιε Βασίλη, πάλι ο προπονητή. Να παίξουν όπω πρέπει να παίζουν. Έτσι, έτσι. Όλα αυτά θα του πω και. Και κάποια στιγμή θα του πω, σε παρακαλώ, βοήθησε και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να κρατήσουμε τον κορμό κάποια στιγμή που έχουμε την ομάδα μας, για να μπορέσουμε έτσι να πάμε μπροστά και να δούμε και ένα προτάρημα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να φεύγουν οι καλοί μας οι παίκτες, να παίρνουμε έναν άλλον, που τελικά δεν θα ξέρουμε και αν θα δέσουμε ή όχι. Έτσι, όλα αυτά πολλά, Άγιε Βασίλη μου, θα πω, σου ζητώ, αλλά τι να κάνω, αφού με ρώτησες και εγώ πρέπει να σε απαντήσω. Έτσι, τι να κάνω, κορίτσι μικρό είμαι και εγώ και θέλω να έχω τις ευχές μου. Έτσι, ακριβώς, λοιπόν. Εύχομαι πάλι υγεία, να περάσουμε καλά όλοι μας, οικογενειακά, με τους φίλους μας, με όπως θέλει ο καθένας, με όποιον νομίζω θα περάσει καλύτερα. Έτσι, η ζωή έτσι. Είναι λίγη, φεύγει πάρα πολύ γλίγορα, κυλάει δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις πώς και πώς. Να περνάμε με ανθρώπους όπως λες και εσύ που περνάμε καλά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι συγγενείς μου και άλλοι είναι φίλοι μου ή φίλος μου. Εγώ προτιμώ να περνάμε με ανθρώπους που δεν μπορώ πια να με φέρουν πάλι. Αχ αυτό, αχ εκείνο, αχ θα πάρουμε εκείνο, αχ θα κάνουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Φτάσαμε σε αυτή την εποχή δυστυχώς που είναι έτσι δύσκολη. Είτε το θέλαμε είτε το θέλουμε. Ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε να περάσει και εσύ πάρα πολύ καλά. Με τη γυναικούλα σου, με τα παιδιά σου, με τους δικούς σου. Και θα τα ξαναπούμε το 2000, πρώτο Θεός. Του χρόνου! Ζήμου εσύ, φιλάκια σε όλους. Γεια σου, φιλάκια, φιλάκια. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, 23 εδώ. Γεια σου, διδυμοπατέρα. Τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλά, αδερφέ μου. Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πήρα να πω την καλημέρα μου, τα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και ό,τι καλύτερο. Και τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εμένα. Ναι. Το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Μια λέξη μόνο. Ένα και μοναδικό, το πρωτάθλημα. Άγιο Βασίλη, το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά, απλά πράγματα. Απλά έτσι. Έτσι, αγόρι. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Μαζί σας. Μαζί, μαζί σας, μαζί σας. Μετά πότε ξανά, Κωστάκη, τρεις, πότε. Όχι, δύο του μηνός, κανονικά, φίλε. Δύο. Δύο, βέβαια. Αχα, κανονικά. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Εγώ ξεμπέρεψα, τελείωσα και από εδώ και πέρα πάμε αυτού και από την αρχή και ζούμε σου, λέμε. Άντε, αυτό, μην το βάζεις κάτω. Όχι, τα έχουμε όχι. Πει, τα έχουμε πει. Ξανά, μάνα, από την αρχή. Έτσι, έτσι. Το παλεύουμε, δυνατά και ωραία. Κωστάκη μου, Κωστάκη μου.
Την καλημέρα μου, τα χρόνια μου πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμεί ο καθένα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Δήμο Πατέρα. Γεια σου, Δήμο Πατέρα. Θα είμαστε μαζί. Τρίτη, είμαστε παρέα. 2 Ιανουαρίου, δεν έχει. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, γεια πόνε μου. Γεια σου, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους αθλητήρους και να έχουμε μια καλή χρονιά όλοι. Αγόρι μου. Αγόρι με μου. Με υγεία και επιτυχίες. Τι ζητάς εσύ από τον Άγιο Βασίλη, τι θα ζητήσεις? Τον Άγιο Βασίλη, πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, έτσι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Σε δύο αθλήματα. Στο βόλεϊ που είναι δεδομένο και στο ποδόσφαιρο που ετοιμάζεται. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Μπράβο, όμορφα. Στο μπάσκετ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ανακοίνωσε, αλλά σε 11 η ώρα η εκπομπή και το ζούμου σου θα είναι στο παλατάκι για να χαιρετήσει το μεγάλο Χάρη Γκόμες. Μεγάλες στιγμές. Τζουμουτσού. Μεγάλες στιγμές, αδερφέ. Τζουμουτσού. Ο μόνος που έχει πει Τζουμουτσού. Τζουμουτσού. Αυτό, φίλε, είναι το μότο. Πρέπει να το κάνεις μότο. Τζουμουτσού. Τεράστιος. Έβαλε χθες τη φωτογραφία που κρατάει τη φανέλα Τζουμουτσού. Δεν ξέρω αν το είδε στο Facebook. Ένας τεράστιος αθλητής. Τον αγαπάμε και θα τον αγαπάμε για πάντα. Για το ήθος του, για το πάθος του. Θα τον θέλουμε το Μάιο πάλι κοντά μας να είναι μαζί μας στις χαρές. Αυτό. Θα είναι, πιστεύω. Πολλά φιλιά, χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σου, Γιαννάρα. Χάρη, σε ευχαριστούμε. Έκανε στην αρχή της αυτοκρατορίας. Αυτό, αυτό. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ήταν η αρχή της αυτοκρατορίας. Ο Γκαρσία, το μήνυμα, το μήνυμα είναι άλλο. Ότι η διοίκηση το Μάι κάνει τα βήματα γιατί είσαι πρωταθλητής και πρέπει να παραμείνεις. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω. Τρεις πρωταθλητές συνεχόμενες. Πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό, όχι, και θα γίνει. Στάσιμος. Αυτό και θα γίνει. Τους έχω εμπιστοσύνη, Γιάννη. Στο βόλιο. Ναι, και εγώ. Τους έχω εμπιστοσύνη. Στο ποδόσφαιρο όμως δεν έχω εμπιστοσύνη. Στο ποδόσφαιρο. Στα στελέχη του μεγαλομετέχου. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου, Γεωπόνε μου. Γεια σου, Γεωπόνε μου. Γεια σου, Γεωπόνε μου. Αποχώρησε, αποχαιρέτησε και αποχαιρετά σήμερα με συνέντευξη τύπου ένας καταπληκτικός τύπος. Είπα, έχοντας απόλυτη συνέστηση της βαρύτητας της κουβέντας, ότι ο Χάρη Γκόμες είναι ο Πάμπλο Γκαρσία του βόλεϊ. Για το χαρακτήρα του, για το πάθος του, για την τρέλα του, για τη γνησιότητα του χαρακτήρα του, για το πόσο πολύ αγάπησε τα τέσσερα γράμματα, για όλα αυτά που προσέφερε και σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε εξωαγωνιστικό, με την φλόγα του, με τη στόφα του ηγέτη, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό που έβαλα χθες ποστάρισμα στο Facebook, εκεί που κρατάει τη φανέλα Ζουμουσού όταν ήρθε σε μία από τις αιμοδοσίες μας έξω από το παλατάκι με το χαμόγελο στα χείλη, ένας καταπληκτικός τύπος. Που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό και που δεν κατάφερε ποτέ βέβαια να ξαναγίνει ο Γκόμες που ήταν πριν, γιατί ήταν ένας βαρύς τραυματισμός και πολύ ύπουλος. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε να ξέρει ότι σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Η Θεσσαλονίκη θα είναι πάντα η πόλη του, θα είναι πάντα το μέρος του. Θα είναι πάντα η διαφυγή του. Όταν θα θέλει να φεύγει από τη χώρα του, θα ξέρει ότι εδώ είναι η δεύτερη πατρίδα του. Ότι θα συναντά ανθρώπους που θα τον σφιχταγκαλιάζουν στον δρόμο. Που θα του δείχνουν την αγάπη τους, γεμάτη ανιδιοτέλεια, γεμάτη γνησιότητα, παοξίδικα. Έτσι απλά, όπως το βίωσε όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστούμε, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έδωσες. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Γεια σου, Κυραρίνα. Χρόνια πολλά. Πού είσαι, είχαμε άγχος. Πού είσαι, χαμένη. Και είχαμε στεναχώρια, αλλά μήπως έπαθε τίποτα. Χαμένη, άρρωστη είμαι. Όχι, Κυραρίνα μου. Άντε, πουλάκι μου, στεναχώρια και στεναχώρια. Μου δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω, Κωστή, δεν πάω καλά. Θέλω πριν το ξεχάσω, πριν το ξεχάσω, να ξαναπάρεις 10 και 5 τηλέφωνο για να μου πεις ένα τηλέφωνο που μπορώ να σε πάρω. Γιατί ο Κυρδιονύσης σου έχει φτιάξει ένα ξύλινο σεντούκι ΠΑΟΚ, υπέροχο, με μεταξωτυπία, με τον δικέφαλο ετώ επάνω, με το όνομά σου, ειδική αφιέρωση, και πρέπει να σε βρω να στο δώσω αυτό το πράγμα. Πρέπει. Ναι, αλλά εσύ είπα να έρθεις, αλλά δεν έρχεσαι, τι να σε κάνω. Πού, γιατί ξέρω που μένεις. Πού να ξέρω, για. Εντάξει, τώρα πότε να σε πάρω τηλέφωνο. Θα με πάρεις 10 και 5, μόλις βγω από το στούντιο, θα με πάρεις στο ίδιο νούμερο να με ζητήσεις έξω στην γραμματεία. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Έπαιρνε κόσμος που είναι η Κυραρίνα. Καλή χρονιά να έχετε. Ναι. Και εσύ, και εσύ, Κυραρίνα μου. Γεια σου, Κυραρίνα μου. Γεια σου, Κυραρίνα μου. Ανησυχούσαμε γιατί έχει καιρό να βγεις. Ναι, καλημέρα. Κάερε στα περμητήδο λεβεντάρτιο στο πλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, αυτό κάνω κι εγώ. Αυτό, αγόρι. Ζου μου σου λέμε. Έτσι. Και όλα τα καίμε. Έτσι. Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Για ρώτησέ μου τι θέλω φέτος. Για πες! Θέλω ντάμπλι στο ποδόσφαιρο. Εγώ, θέλω πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Ναι. Θέλω πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Oh.
Θέλω πρωτάθλημα στο handball. Θέλω πρωτάθλημα σε όλα τα αθλήματα που έχουν το έμβλημα του ΠΑΟΚ. Θέλω την εγκληματική οργάνωση να πάνε όλοι φυλακοί. Όλοι οι φταίχτες, οι μπαταξίδες όλοι. Όσοι χρωστάνε στο κράτος. Όπως δεν χρωστάω εγώ να είναι ελεύθερη όλος ο κόσμος. Να έχουν υγεία, οι καλοί άνθρωποι να έχουν υγεία. Αυτοί που είναι μέσα στις βροσμίες και σε αυτά να πάνε φυλακή όλοι τους. Τι ωραία που τα λες. Και να πω περαστικά την ωραία, την κυρία Ειρήνη μας την αποθυμίσαμε. Και να μην ξεχάσει να σε πάρει τηλέφωνο για να πάρει το κουτί. Είναι πολύ όμορφο, έχουμε και εμείς τέτοια πράγματα. Βέβαια. Και οι μεταγραφές να γίνουν οπωσδήποτε, να παίξουν στο πρώτο παιχνίδι με τη Λιβαδιά και όλα. Έτοιμους παίκτες να πάρουν. Ακριβώς. Όπου θα είναι κανονικά, όπου θα είναι με κόσμο κανονικά η Τούμπα, έτσι. Καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Και πάω κάρα ολέ, μπιζί πάω! Μπιζί πάω, αγόρι μου! Αγοράκι μου! Και το πάω και ξερό ψωμί! γεια σου, Συντριβανίση! Φιλιά πολλά! Πάμε παρακάτω! 2310-287-888 PlayStation 4 κληρώνουμε σε 35 λεπτά από τώρα! Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές, στο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας και ένα τραπέζι στο Όλα στα Όρθια για δύο άτομα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, πάμε στον μεθ επόμενο! Καλημέρα σας, πέσαμε όλοι μαζί, Πριν ξανασηκώσουμε τις γραμμές. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ο 277 δεν στέλνει επίθετο. Ο Γεμετζόπουλος, ο Αλέξαρος. Καλημέρα, Κωστή, βάλαμε για τις κληρώσεις. Καλημέρα, ο Δημητριάδης, ο Δημήτρης. Και γεια σου, Παπαδόπουλε, Απόστολε. Γεια σου, Αζωίδη Νικόλαε. Γεια σου, Θεοδοσίου Κωνσταντίνε. Γεια σου, Ραμπατζή Σωτηρία. Βάλαμε σκληρώσεις, καλή χρονιά με υγεία. Ο Λεωνίδας, ο Παυλόπουλος, η Σωτηρία, η Ραμπατζή. Βάλαμε, δεν διαβάζω τώρα για τις κληρώσεις. Καλή χρονιά με υγεία και πρωτάθλημα. Γεια σου, Ιγκόρ Μεζιρίδη. Γεια σου, Λεωνίδα Παυλόπουλε. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου, Βραγκαλίδη Κώστα. Καλημέρα, ελπίζω να κερδίσω εγώ την κονσόλα γιατί το υποσχέθηκα στην κόρη μου. Υγεία και τύχη σε όλους. Καλημέρα στο 012. Γεια σου, Σωτηρίου Γιάννη. Γεια σου, Μαρία Ασίκη. Γεια σου, παιδάκι Νίκο. Γεια σου, Απόστολε Παπαδόπουλε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, λέει ο Βαχαρακίδης ο Στέργιος. Γεια σου, Πετρόπουλε, σε 558. Γεια σου, Γεωργιάδη Ιορδάνη. Καλημέρα στον Πανταζή το Γιώργο. Καλημέρα στο Σωτηρίου το Γιάννη. Γεια σου, Γιώργο Χρηματόπουλο. Γεια σου, Αριστίδη Καλίδη. Γεια σου, Ρούπα Αντώνη. Καλημέρα στον Νίκο τον Ντεμερτζίδη. Καλημέρα στον Γιώργο σε 809. Ο Λέξαρος Παμπόρης. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Κωστή. Με υγεία. Καλημέρα, Κωθάκη. Καλή χρονιά με πολύ ζουμουσού. Πάω και εκδρομές και ποταπά. Δώσε δωράκια να περνάμε καλά. Θερμές PlayStation κτλ. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, καλημέρα. Πρωτάθλημα ξανά, λέει ο 117. Ρε θα μας τρελάνετε, τι δώρα είναι αυτά. Καλή χρονιά, έτσι παιδιά, δωράκλες. Γεια σου Λασκαρίδη Σάκη, καλημέρα στον Καζανά τον Κωστή. Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, θέλουμε ένα αριστερό μπακ, ένα center forward, λέει ο Βασίλης. Άγιε Βασίλη μου, φέρε μου σε παρακαλώ ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στον Πύργο το Λευκό. Double φέτος, λέει η Βασιλική. Γεια σου Αδρονικίδη, Χ, καλημέρα Κωστή. Ο Ζαλιδάς Θανάσης. Ζουμουσάδη και σε ευχές Κώστα και καλή ζουμουσοχρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε Κωστή, λέει ο Ζούνης ο Ηλίας. Γεια σου Γιώργο Χρηματόπουλο, γεια σου Παπαδόπουλε Απόστολε. Γεια σου Κώστα Τσούντε. PlayStation, καλημέρα Κωστή. Από Σαβικό το φιλαράκι σου. Από Σαβίκο το φιλαράκι σου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Γεια σου φιλαράκι μου. Ο Ιορδανίδης, ο Βασίλης. Α, να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Νίκο που είναι παοξάκι άρρωστο και κροατής. Και ο γιος του είναι Μπαρμπέρης πρώτος στο Σέντε. Μπαρμπέρης πρώτος ο Στέργιος. Και Παοκτσάκη άρρωστο. Μπαμπάς μου λέει, σε ακούει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και μου είπε, δεν είμαι κομμωτής, λέει, είμαι Μπαρμπέρης. Τι ωραία κουβέντα, φίλε, έτσι. Δεν είμαι κομμωτής, λέει, είμαι Μπαρμπέρης. Πήγαμε, γουρευτήκαμε. Εκεί, σε όλα τα παιδιά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ιορδανίδη Βασίλη. Γεια σου, Γιώργο Παπαδόπουλε. Συμμετοχή σε όλα, Κωστή. Καλή χρονιά σε όλους. Ο Χατζη Μάνης ο Κώστας. Ο Πανέλας ο Γιώργος, ο Βασιλιάδης ο Χρήστος, η Κική η Σωτηριάδου, γεια σου Κική μου, 580 δεν έχει στείλει ονόματα επώνυμο, ο Ρήγας ο Γιώργος, καλημέρα χρόνια πολλά, Κωστή να ερεμήσει το κεφάλι μας, δώσε PS4, ο Μοναστηρίδης ο Σταμάτης, α όχι Μοναστηρλής ο Σταμάτης, ο Ρήγας ο Γιώργος, καλημέρα στον Νίκο το Βασιλακάκι, γεια σου Παπαδόπουλε, Βασίλη μου να σε καλά, ο Παντερμαλής ο Γιώργος, ο Χαρλαμπίδης ο Γιώργος την καλημέρα μας, λοιπόν και έχω πολύ πράγμα διάβαστο ακόμα. Πάμε γραμμές. Θα πάμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Μην ξεχνάτε.
Μην ξεχνάτε. Καλημέρα Μαυρίδη Δημήτρη. Γεια σου Άγγελε Παπαχρίστου. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα. Γεια σου Ασημίνα μου. Γεια σου Αποστόλη. Εύχομαι εσύ και η οικογένειά σου να είστε υγιείς από εκεί και πέρα. Το Μάιο θα είμαστε καλά, λέει ο Παπαδόπουλος ο Απόστολος. Γεια σου Αποστολάκο μου. Λοιπόν, γεια σου Μιχαηλίδη Χρήστο. Να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θυμίζω ότι για οτιδήποτε θέλετε για κλιματισμό, Κλιμάρτ. Κλιμάρτ, αυτό είναι το όνομα. Εκεί θα πάτε στη Γραβιά 67. Ψήξη θέρμανση, κλιματισμό Daikin, αντλίε θερμότητα, κεντρικά συστήματα VRV, λέβετε σε αερίου. Ο Κιωσέ Κωνσταντίνο, νούμερο 1 προορισμό. Γι' αυτό και έχει περάσει κλιματιστικά, ψήξη και θέρμανση σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, στα Lidl, στο City Gate, το παλιό, το One, το τωρινό, σε πολύ μεγάλα καταστήματα. Νούμερο 1 προορισμό. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Δύσες τις μαργαρίτες έβγαλες και τα μαντήλια. Φύγε τώρα μακριά μου πριν σ' αρχίσω στα καντήλια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ζουμουσάκια μου, εδώ είμαστε. Μαζί αλλάζουμε και αυτό το χρόνο. Μαζί αλλάζουμε ένα χρόνο που όπως όλες οι χρονιές μας γέμισαν με συναισθήματα και ευχάριστα και δυσάρεστα, έτσι είναι η ζωή, γλυκόπικρη. Και σε ό,τι αφορά στην ομάδα, ζήσαμε μια πολύ σημαντική στιγμή, όπως είπαμε, την κατάκτηση του κυπέλου. Επίσης, το θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι γκρεμίστηκε η κατάσταση αυτή της αθροί που τόσα χρόνια κρατούσε δέσμη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις μελανές σελίδες ο αποκλεισμός από αυτό το χωριό του Νίλς Χόλγερσον, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε και προχωράμε. Θέλουμε το 18 να φέρει υγεία σε όλο τον κόσμο, να φέρει στην ομάδα χαρές, να μας γεμίσει με συναισθήματα, να πάρουμε το double, να ξεκινήσει η νέα Τούμπα, να βγούμε στο Champions League, να ζήσουμε τέτοια πράγματα σε εντόνια στην Τούμπα. Αυτό ζητάμε, αυτό θέλουμε και Άγιο Βασιλή, αυτό θα μας φέρεις. Πρόσεξε καλά, ερυθρόλευκο πετούμενο, άλλαξε τη στολή σου. Αυτό το κοκκινάκι δεν σου πάει πια, δεν σου πάει πια. Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε. Ανοίξουμε γραμμές. Ξαναλέω, για ακόμα 20 λεπτά τρέχει διαγωνισμός χωρίς να λαχανιάζει, γιατί έχει φοβερή φυσική κατάσταση. Κληρώνουμε ένα PlayStation 4. Ένα καταπληκτικό μαραφέτητο. 4 δεν είναι τυχαίο. Ένα PlayStation 4 προσφορά από τη Sony και την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια εμπειρία στα ηλεκτρικά. Έδωσε 41 δώρα φέτος. Και θα δώσει και το 18. Ένα διήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, προσφορά του snowtravel.gr και ένα τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Πάμε για δύο άτομα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Όχι ρε τσουκνίδα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Τι κοινό έχει ο Χάρη Γκόμες, ο Πάμπλο Γκαρσία και ο Λινό. Τι κοινό έχει, ξανά πες. Ο Χάρη Γκόμες, ναι. Ο Πάμπλο Γκαρσία, ναι. Και ο Λίνο. Και ο Λίνο. Τι κοινό έχουν, φίλε. Βασικά πολύ μεγάλο κοινό που τους αγαπάει, αν θες να πιέξουμε με τη λέξη. Πέρα ότι, από αυτό. Ότι, ότι σταμάτησαν την καριέρα τους. Παίζω αντίστροφη μέτρηση, εσύ θα απαντήσεις. Όμως, τι κοινό έχουν, παίζουν τρία κοινά. Τρία! Α, τρία κοινά! Ότι δεν σκέφτηκαν ποτέ σαν επαγγελματίες. Αυτό είναι αλογάκι σε πλακόστρο το που κάνεις. Πώς. Κλαίω. Γαμήθηκε. Γιατί στο μέτρησε. Ήντε. Για πες. Ένα και μοναδικό κοστί έχουν. Αγάπησαν με τρελό πάθος τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έφυγαν είναι... από το επαγγελματικό απλά. Ακριβώς. Και είναι και τρεις Νοτιοαμερικάνοι. Σωστό! 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 Πολύ σωστό! Τον και πρίο... δεν είναι και κανένας από αυτούς δεν είναι Έλληνας. Αλλά έγιναν πιο Έλληνες και από εμάς. Κατάλαβα. Πολύ σωστό. Άλλη μια φορά αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μέσω του ΠΑΟΚ, ένα παράδειγμα είναι ότι οι Έλληνες δεν αγαπάμε τον τόπο μας τόσο. Ή τέλος πάντων, οι Έλληνες του ΠΑΟΚ δεν αγαπάνε με την ψυχή τους τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι όλοι.
Κάποιοι. Κάποιοι. Γι' αυτό λέω κάθε φορά. Δεν είναι ένα, γι' αυτό λέω πολλές φορές. Δεν θα φυλάξει τα σύνορα αυτός που θα έρθει. Υπάρχει ξένος που αγάπησε περισσότερο και την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ και έμαθε και τη γλώσσα και, έμαθε, και έμεινε εδώ. Πολλούς μπορώ να σου πω. Πολύ, αυτό έτσι. Κοστίμος είναι πιο δυνατό ακόμα από... Δηλαδή δεν γεννήθηκε εδώ πέρα. Βέβαια, τεράστια. Και υπάρχουν Έλληνες που περάσανε, παίξανε με τον ΠΑΟΚ, πούλησαν μούρι και τώρα είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και καλώς είναι που είναι. Έτσι. Γιατί κανένας δεν πρέπει να Όσο για αυτό που έλεγες πριν ότι όλα αλλάξανε, είδες ή τον κάναν το γραμμένο, έτσι. Δεν είπα όλα αλλάξανε, είπα. Κάποια αλλάξαν πράγματα και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το είπα για τη σφαίρα, νωρίς-νωρίς. Λοιπόν, πρωί-πρωί. Όσο και για τις ευχές, περάστε αυτές τις μέρες με ανθρώπους που σας κάνουν χαρούμενους και όχι με ανθρώπους. Έτσι. Όσο και να είναι δική μας και να μας πονάει, να είναι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι, ευδιάθετοι. Ζουμουσού, αδερφέ, να είναι. Αυτό ακριβώς. Γεια σου, Μανώλο μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, αδερφέ μου. Ευχαριστώ, Κωστή, και εσύ τη δικιά σου. Και του χρόνου ο ΠΑΟΚ μας επιτέλους να πάρει το πρωτάθλημα. Φιλιά πολλά, λοιπόν, φιλιά. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Bye. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Κρόνια πολλά, Βαλαμίσιο. Έλα, τι είναι, καβάλισε. Σολοβελούν τε στράτε στην τεσόρε. Σε ακάζα τι έρετε, τι λιωδίγο. Άσχετο, τελείω. Για πε, πώ την άκουσε την αντίστροφη μέτρηση του Τσουκνίδα, το. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Είναι αυτό το παλιό, το. Πώ λέγεται το αλάρμο, ανάρτησε. Σωστό. Τέλο πάντων. Για πες, αγόρι μου, για πες. Καταρχήν να ξεκινήσω τα βασικά. Λουτσέσκου, Λουτσέσκου, τα γνωστά. Όχι. Κάτσε, περίμενε. Όχι, έτσι. Λουτσέσκου. Και βαριά το πιο σκάλι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λουτσέσκου. Όπω και να κερδίσω πάω το πρωτάθλημα και να πάνε στον Καρά, φαντάζεσαι τώρα. Να πάνε στον Καρά και να πει ο Καρά στο νυχτερικό κέντρο. Και τώρα μια αφιέρωση για τον παλικάρι μας. Έλα πάμε. Λουτσέσκου. Είναι ικανός ο Βασίλης, θα ξέρεις. 100%. 100%. Ήθελα να πω καταρχήν καλή χρονιά να πούμε με υγεία. Και αν σου πω ποια είναι πιο ωραία την στιγμή στο 17 τον ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε, το ξαναπεί, αν εξαιρέσουμε το κύπελο Ελλάδος ναι. και το πρωτάθλημα στο Βόλο εννοείται, ναι. η πιο ωραία στιγμή για μένα, ναι. μη σου φανεί κουλό, είναι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, από την έστρεσή του. Για ποιο λόγο, γιατί ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια μεταγραφική αυτή, περίοδος. Σωστό. Οποία, που δεν ξέραμε αν θα τους έπαιρνε αυτούς, σε περίπτωση που δεν είχε πληγωθεί ο εγωισμός του. Μάλιστα. Μαουρίσιο τώρα, Βιερίνια και αυτά, δεν πιστεύω. Και Σαμπράνο, που ο οποίος έφυγε βέβαια, αλλά δεν πιστεύω δεν έφυγε ακόμα. Στον ΠΑΟΚ. Δεν έφυγε ακόμα. Έφυγε. Από ό,τι διάβασα στην ΠΑΟΚ, δεν γύρισε. Και δεν το θεωρούν άδεια πλέον αυτό. Θεωρούν ναι. ότι. Μάλιστα. Εντάξει. Αποχαιρέτηση. Πάντως, το γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει τις βάσεις για κάτι καλό. Σκοπός είναι εμείς να το αγαπήσουμε και έχουμε τη νέα χρονιά, 6 του μηνός. Το γήπεδο της Τούμπας, η ώρα 5. Να μην υπάρχει να είναι... ούτε ένα καρεκλάκι άδειο, φίλε. Ακριβώς. Αυτό. Ούτε όχι ένα. Μόνο με τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Γιατί εγώ ούτε είμαι σίγουρος 100% και το φωνάζανε οι συνδεσμίδες ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι 1000% σίγουρο. Δεν ξέρω πώς βγάζανε αυτή τη σιγουριά, αλλά από ό,τι βλέπω τα πράγματα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, φούσκες είναι και σιγά σιγά σκάνε. Και το βλέπουμε σιγά σιγά. Τώρα, έχει πήρε το Μασούτ, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πρόσεξε, όχι πήρε το Μασούτ μόνο Μαλαμίση. Στα 33, στα 34, ναι. τον παρουσιάζουν σαν να είναι, φίλε, ένα κράμα Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση, Κούν Αγουέρο. Είναι καταπληκτικό το παιχνίδι της προπαγάνδας. Αν εμείς παίρναμε αυτό τον παίκτη, πιστεύω ότι από τις 8.30 μέχρι τις 10 οι γραμμές ήταν καλά. Πήγαμε και πήραμε τον 34χρονο από τον Πανιόνιο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά πρόσεξε. Του κόσμου, της νοοτροπίας μας, με την νοοτροπία των πρόσεξε. Των όχι μόνο αυτό. Πάει τώρα ο Ολυμπιακός να πάρει έναν από τον Αστέρα Τρίπολης. Ούτε τον ξέρω τον παίκτη. Και διαβάζω πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι ήταν ο Γαύρος. Ο Γαύρος δεν μπορεί να ήταν. Ο πρωταθλητής πρέπει να ήταν. Που βάζει μπροστά μεγάλο τίτλο. Αστέρι από την Τρίπολη. Ναι. Θα πάρουν δηλαδή ένα παίκτη από τον Αστέρα Τρίπολης και τον παρουσιάζουν σαν να είναι ο Μπαρέζι, φίλε.
Κατάλαβες, αυτό είναι. Κωστή μου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δυστυχώς στην Αθήνα παίζουν αυτό το καλά το ρόλο τους. Πραγματικά το παίζουν πάρα πολύ καλά. Φυλάνε κατουρμένες καποδιές εκεί που χρειάζεται να φυλήσουν. Κάνουν κριτική με το Γάντι. Του στυλ άκρος μαλώς άτακτα παιδάκια. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω, μαλαμίσε, δεν λέω ότι θέλω να είμαστε έτσι. Δηλαδή ότι μας πασάρουν όχι. να το χάφτουμε. Απλά λίγο περισσότερη αγάπη στην ομάδα. Όχι τόσο μεγάλο διχασμό σε θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε μεταξύ μας και να τα βρούμε. Ναι, στην κριτική. Αυτό όχι, αυτό ρε παιδί μου λέμε. Ο Πάο Καρμί είναι ένας παίκτης απλήρωτος μισή μέρα. Δεν σου βάζω μία μέρα ή δέκα μέρες που είναι στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Πόσο, δέκα μέρες. Δέκα μέρες στον Παναθηναϊκό. Λέμε τώρα. Ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε αυτός ένα μηδέν. Μισή μέρα, μισή ώρα, μισό δευτερόλεπτο να μείνουν απλήρωτοι. Μην το ψάξει. Και χάθηκε ο Ιβάν να βάλει τα λεφτά ξέρω εγώ τι να σου πω. Άστο, αδερφέ. Λοιπόν, θα γίνει χαμός εδώ. Και να δώσω επίσης και συντροφικούς χαιρετισμούς στον Τσε Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θα έχει βάλει με όλους, είναι έτοιμος να αλλάξει ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Ήδη ξεσηκώθηκε ολόκληρη κοινωνία. Ναι. Ακριβώς για το εργοστάσιο, το οποίο παίζονται φοβερά συμφέροντα, παιδιά. Φυσικά. Δηλαδή, είναι ένα χρέος το οποίο δεν το παρουσίασαν ποτέ και ξαφνικά μετά από 4 χρόνια λειτουργίας, αφού πάει να ανεβαίνει σε κάτι. Και αφού έχουν αθωωθεί αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι. Ναι. Κάποια μαμημένα από τα προηγούμενα. Άστο, δηλαδή, τα βατζιλίκη, 100%. Ναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού, παιδιά. Έγινε, μαλαμίσιε! Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωνσταντ, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, πλυντηριάκι μου. Τι γίνεται. Αγόρι μου. Καλά είσαι, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Ζούμε σου, λέμε. Πώς τα Χριστούγεννα καλά. Οικογενειακά, με αγάπη και φροντίδα. Όπως όλοι. Ωραία. Τώρα, είπατε για τον Σαββίδη. Πώς θα έρθει επιχειρηματίας να επενδύσει ρε παιδιά στην Ελλάδα. Όταν βλέπει τέτοια πράγματα, πώς να με φύγουν οι άνθρωποι από εδώ πέρα. Ναι. Αυτά είναι τα λάθη τα δικά μας, ας πούμε. Δεν μας αρέσει κάποιος, τον κυνηγάμε. Μας αρέσει, τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Τελείως. Το συνδυάζουμε και με άλλα πράγματα, το πάμε στην πολιτική, το πάμε στα ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι που θα μείνουν εκτός δουλειάς, εκεί τι γίνεται. Αυτό δεν το βλέπουμε. Κανένας δεν νοιάζεται, φίλε. Ναι. Και κανένας δεν λέει ότι πήρε μια χρεοκοπημένη, μια εγκαταλελειμμένη εταιρεία η οποία πήγαινε στον Τούρκο. Πήγαινε σε Τούρκους. Ναι. Γιατί έτσι, μόνο κανένας. Στον Τούρκο. Του τη φορτώσανε. Το ίδιο πράγμα. Πάνω, ρε, φίλε. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ναι, πράγμα. Δηλαδή εμείς τι θα κάναμε. Κι όμως ακούω εδώ πέρα ανθρώπους διαφορετικών ας πούμε αποχρώσεων. Όχι λέει πρέπει να τα πληρώσει. Γιατί ρε παιδιά να τα πληρώσει. Τα χρωστούσε. Δηλαδή παίρνω εγώ μια εταιρεία, άλλοι χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλα. Ας πιάσει αυτούς. Δίνω στον κόσμο δουλειά. Δεν έρχονται οι άλλοι να την πάρουν. Γιατί εγώ φταίω δηλαδή. Όχι, σε λέει πρέπει να τα πληρώσω. Μα εκεί αποσκοπούν. Να τρελαθεί και να πει δεν ασχολούμαι, ναι. Φεύγω, κατάλαβες. Αυτό γίνεται. Μα δεν θα φύγει μόνο αυτό. Με όλες τις επενδύσεις. Αν δεν έρθουν, δεν θα έρθουν. Κατάλαβες, Κωστάκη. Φυσικά. Λοιπόν. Έτσι είναι. Πιστεύω να θα πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, Κωστή. Με υγεία, ευτυχία, περισσότερες επιτυχίες στην ομάδα μας, αν μπορέσουμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα και τον double, εγώ για το πρωτάθλημα είμαι σίγουρος. Αγόρι μου. Μακάρι, αδερφέ, ποιος αισιόδοξος. Δεν το θέλει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί 35 χρόνια, 33, λέγαμε όχι, δεν θα το πάρουμε. Γιατί να με το πούμε σήμερα. Εγώ ξέρεις πώς αισιοδοξώ και σε ποιο σημείο. Το ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε το 60%. Της απόδοσης μας. Ακριβώς. Ναι. Είμαστε εκεί που είμαστε. Για θα έπρεπε να είμαστε βέβαια συν 6-7 πόντους. Τις χάσαμε, τις κλωτσίσαμε τις ευκαιρίες μας. Θα έπρεπε να τις έχουμε αφήσει πίσω και να μας κυνηγάνε οι άλλοι τώρα. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, τα είπαμε τότε ωραία, που έπρεπε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα να βοηθήσουν οι πρωτοκλασάτοι που μέχρι στιγμής δεν ναι. έχουν βοηθήσει όσο παίκτες έκπληξη που βοήθησαν, όπως ο Λιμιός, έτσι, όπως ο Πασχαλάκης, όπως ο Πέλκας που δεν τον περιμέναμε. Έτσι, και αυτά που θα μπουν. Κάθαρα. Κοίταξε πώς θα. Εγώ όμως βλέπω και το άλλο. Και πώς ξεκίνησε η ομάδα. Ξεκίνησε στραβά. Έγινε προετοιμασία 2 μήνες αργότερα. Δηλαδή εγκλήματα το καλοκαίρι. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω ότι καλά είμαστε. Τα είπαμε 100 φορές εγκλήματα με τον Στανόγεβιτς. Έγινε έγκλημα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Έγινε, αδερφέ μου. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, κριτική θα κάνουμε. Μπορεί να πούμε και καμία κουβέντα. Πρέπει να υποστηρίξουμε να στηρίξουμε την ομάδα μας. Αυτό. Με τη Λιβαδιά. Γιατί την Τρίτη θα είμαστε εδώ. Από 2 του μηνός θα βαράμε μέχρι τις 6 που είναι το μάτς. Με τη Λιβαδιά. Ακριβώς. Και φυσικά ούτε ένας πυρσός αναμένος.
Τη γλιτώσαμε τώρα. Όπως γινόταν τότε με τον Θόδωρο τον Ζαγορά. Ακριβώς. Την Περσή είπαμε τέλος. Ακριβώς. Πρέπει μεταξύ τους τα παιδιά να πούν τέλαμα. Παιδιά τελείως. Σηκώστε σημαίακια, σηκώστε πλακάτ. Ρίχτε όλοι δίπλα. Όλοι δίπλα στην ομάδα. Τέλος. Κάτω από τις φτερούγες του ΑΕΤΟΥ. Φιλιά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Γεια σου Πλυντηριάκη μου. Ζούμουν σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Για ακόμα 6-7 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός. Τελευταία φορά που το λέω για το PlayStation 4, τα μηνύματα τριών ημερών. Φορτσάρετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε ένα PlayStation 4 προσφορά από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουγκίδης Νικολαίδης και τη Sony. Επίσης ένα διήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας και ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Όλα στα Όρθια. Έλα, αδερφέ μου! Άγιος Βασίλη, έρχεται και δεν μας από την Κεσαρία, σύσαρχο, σύσαρχο της Αγκυρία. Ωραία τα λες. Κρατάει κόλλα και χαρτί, ζαχαροκάλιο ζυμώτη, χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Δες και με, δες και με το παλικάρι. Τα πες. Χρόνια και πολλά, το δώσε το παρά. Γερή και δυνατή. Μπράβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σου Κουκουρούπου. Κύριε Γιώργο, άλλο κακό να μη σε βρει. Άλλο κακό να μη σε βρει. Να είσαι γερός σιδερένιος και να χαίρεσαι τα παιδιά και έτσι, την οικογένεια. Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σου Κουκουρούπου. Φιλιά. Πολλά. Να σε γερή, να σε γερή. Μας τα πες, μας έκανες κάτι άλλο. Φτάνει, φεύγεις, γεια σου, φιλιά. Από εδώ και πέρα θα τα χαλάσουμε, άσε. Πάμε παρακάτω. Γιατί κάτι άλλο, έτοιμη είσαι να ρίξεις τη ρουκέτα για την ομάδα σου. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Έλα, καλημέρα, Αγωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, παλικάρι μου. Έλα, δεν σε ακούω καλά, έλα λίγο πιο κοντά. Έλα, ακούγομαι τώρα. Για πες, για πες. Ο Χρόνης είμαι, καλημέρα. Γεια σου, Χρόνη. Μίλα λίγο δυνατά, μίλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, στο τηλέφωνο, γιατί δεν σε ακούμε, σε ακούμε στο βάθος. Καλημέρα στο Σταυρού, στο Λονδίνο. Ω, έλα ρε London Calling, έλα ρε καμότο, έλα ρε φίλε. Πάω καφού σου, λέω σου μου σου. Sugar Boy. Αγόρι μου, αγόρι μου. Χρόνια πολλά σε όλα τα παόκια, στη μαυρόαστρη φυλή που κατοικεί σε όλο τον πλανήτη. Αγόρι μου. Εδώ Λονδίνο. Φέτος ο Άγιος Βασίλης φοράει μαυρό-άσπρα. Έτσι. Τα πέταξε τα κόκκινα. Έτσι, 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 τέλος. Κούρασες. Λοιπόν, ό,τι γίνεται στη ΣΕΚΑΠ θυμίζει κάτι που λέει άλλος μαμάει και άλλος πληρώνει. Σωστό. Ήμαρτον. Σωστό. Ήμαρτον. Τι άλλο θα δούμε. Έτσι, έτσι. Όπως το λες είναι, αδερφέ, όπως το λες. Όπως το λες. Λοιπόν, Ιβάνη Γεράμι Μασάς, έχεις λαοθάλασσα από πίσω. Σωστό. Στρατιά μεγάλη. Έτσι δεν είναι. Δεν τρώμε πρόλογο, συνεχίζουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, είσαι έξω, καλή χρόνια είσαι. Είσαι καιρό έξω. Ναι, είμαι με άσχημο καιρό σήμερα. Άσχημο καιρό. Τον κακό του στον καιρό, εγώ θα πω. Αυτό που δεν θέλουν την υγεία μας, θα πούμε. Να είσαι γερός. Τις παλιοκουφάλες. Έτσι, έτσι. You Kufal Undertaker. Αγόρι μου. Λοιπόν, αγάπη, ειρήνη και στο τέλος θα γελάμε όλοι μαζί. Αυτό θέλουμε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Γεια σου, Λονδίνο. Φιλιά πολλά. Φιλιά, να είσαι γερός. Γεια σου, Σαλόνικα. Για καλά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, φιλιά. Λοιπόν, δύο τελευταίες γραμμές. Μία τελευταία γραμμή. Και τελειώνουμε γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σου εύχομαι, κύριε Κωστή Ζαταρέ. Εσύ είσαι σαλιγκάρι. Εγώ είμαι, όχι, κύριε Κωστή. Σε ακούω περίεργα να πούμε. Αγάπη, αγάπη, τι να δω, αγάπη. Τι γίνεται. Για πες, για πες. Πήρα να πω μόνο να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλα τα παόκια που υπάρχουν σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτως ομάδος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο ρε φίλε. Αυτό.
Αυτή είναι η ευχή μας. Υγεία, ευτυχία, εύχομαι να έχουμε όλοι και η φετινή χρονιά θα μας φέρει το πρωτάθλημα. Γιατί εμείς λέμε ζούμου, σου λέμε και τα πάντα καίμε. Όπως το λες, αδερφέ μου, όπως το λες. Όπως το και λες. Η φετινή χρονιά έχουμε να μας φέρει το πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Όπως μια το χρονιά λες. Μας άφησε ευχάριστη το κύπελο και τώρα η δεύτερη θα μας αφήσει ευχάριστη το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και η τρίτη το double. Αγόρι μου. Αγόρι μου, ωραία τα λες, τέλεια. Δεν θέλω να σε διακόψω. Όπως τα λες, όπως τα λες. Λοιπόν, αυτά που λέω, βέβαια ρε φίλε, τι δεν μ' αρέσουν. Αυτά θέλεις να ακούς ρε μπαγατάκα. Αφού αυτή είναι η αλήθεια, αγόρι μου, αυτή είναι η αλήθεια. Μελωδίες, μελωδίες. Λοιπόν, περίμενε, πριν φύγεις, θέλω να μου δώσεις τρία νούμερα. Ας πάμε πρώτα μόνο στα σημερινά, από το 1 μέχρι το 141 σήμερα. Αυτά είναι μόνο τα σημερινά. Αυτό που λες είναι για το, στις θερμές το τριήμερο, το 33 του Κλάους. Ωραία. Ένα ακόμα για το τραπέζι. Το 9 του Πρίγιοβιτς για το τραπέζι. Και τώρα θέλω από το 1 μέχρι το 224. Το 1. Το 1. Το 1. Ο πρώτος και καλός. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, αφιερωμένο στην Χριστίνα και στη Βασιλική. Μας το ζητήσανε και με αυτό θα φύγουμε. Αφού θέλετε αργυρό, αργυρό. Πάω να δώσω. Καταρχήν, η Αναστασία σε 9.91 το νούμερό της κερδίζει το τριήμερο στις θερμές. Η Αναστασία σε 9.91. Τώρα πάμε στο τραπέζι. Όλα στα όρθια. Κάτσε λίγο να δω. Ο Τσακυρίδης Δημήτρης σε 141 κερδίζει το τραπέζι στο όλα στα όρθια. Και πάμε να δώσουμε το PlayStation. Πάμε να δώσουμε το PlayStation. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει χαμός και τις προηγούμενες μέρες. Μια στιγμή είναι τα μηνύματα τριών ημερών εδώ. Λοιπόν, Μαρία Ασίκη, 6937 σε 926. Πάρ την τηλέφωνο! Πάρ την τηλέφωνο, Μαριλής μου. Μαρία Ασίκη, 6937 σε 926. Θα τη βγάλουμε αέρα, τη Μαρία. Έχει στείλει και πολλά μηνύματα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Τηλεφωνούμε από μια εταιρεία ερευνών για ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι. Τι ακούτε? Φετερό ακούμε. Έτσι, καλά κάνετε, γιατί κερδίσατε και ένα PlayStation! Γεια σου Μαρία Σίκη! Τι σοβαρά μιλάω! Κληρώθηκες, κοριτσάρα! Κληρώθηκες! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Πόσα μηνύματα έστειλες, θέλω να μου πεις. Έστειλα, 5-6 έστειλα σίγουρα. Έστειλες. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερή. Κληρώθηκες για ένα PlayStation 4. Να είσαι και πάντα. Προχθές πήγα στον Παμπουκίδη και πήρα κάτι άλλο για τη μαμά μου. Και μου λέει πάλι είχες κερδίσει. Εγώ δεν το είχα ακούσει. Είχες κερδίσει πάλι? Ή πήγες έτσι, όχι. Από μόνη σου? Όχι. Πήγα στον Παμπουκίδη και πήρα κάτι άλλο άσχετο για τη μαμά μου. Μπράβο. Και επειδή γνωριζόμαστε, ναι, από άλλες αγορές που, ναι, έχω κάνει από σένα, ναι, με σένα έχουμε έρθει όταν ήσασταν στην Κηφισιά με το γιο μου, είχα κερδίσει δύο φορές άλμπουμ με χαρτάκια. Α, μπράβο. Στον Αρένα, μπράβο, ναι. Μπράβο, 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 μπράβο. Τώρα σε θυμήθηκα. Τώρα σε θυμήθηκα. Για τον Νικολάκη μου είναι πάλι. Τέλεια. Τέλεια. Ένα PlayStation 4. Να σε πάντα τυχερή. Να σε καλά, Κωστή μου. Να σε πάντα τυχερή και θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ να πας μέσα στις επόμενες μέρες να πάρεις το δώρο σου. Άμα πεις το Μάκη, ναι, η Μαρία που ήρθε προχθές και πήρε την τηλεόραση για τη μαμά της, εκείνος μου είπε να στείλω μήνυμα. Εκείνος μου άνοιξε τα μάτια, γιατί δεν είχα ακούσει εγώ. Είδες. Μπράβο λοιπόν. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Τι με ευχαριστεί. Τυχερή ήσουν, τόσα μηνύματα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή, να ξέρεις. Από 200 τόσα μηνύματα, να πούμε. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, εδώ στη δουλειά έχω παροτρύνει όλα τα παιδιά και έχουν στείλει όλοι μηνύματα και κερδίσαμε εμείς. Μπράβο. Μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία μου. Καλή γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία μου. Κλείσαμε μια χρονιά υπέροχη. Μια χρονιά που μας βρήκε τη μισή χρονιά είμαστε στον Αρένα, την άλλη μισή ήμασταν εδώ. Έτσι είναι αυτά.
όμορφα και ωραία εδώ στο Λίμπερο. Κλείνουμε με ένα καταπληκτικό δώρο σήμερα. Δώσαμε PlayStation. Η Μαρία Ασίκη είναι η τυχερή. Η Αναστασία σε 9.91 είπα κερδίζει τις θερμές το τριήμερο. Και ο Τσακυρίνης Δημήτρης το τραπέζι στο όλα στα όρθια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ όλους σας που μας τιμήσατε αυτό το χρόνο, τον ημερολογιακό χρόνο. Έστω και με ένα πέρασμα, έστω και για μία ατάκα, έστω και για λίγα λεπτά ακούσατε την εκπομπή. Από αυτόν μέχρι εσάς που δεν χάνετε καμία ανάσα μας. Ακόμα και όταν πέφτει το σήμα που ακούτε τα χιόνια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που ήρθατε στις φιλανθρωπικές δράσεις που κάναμε. Σε εσάς που είστε κολλημένοι στην εκπομπή που μας δείχνετε την αγάπη σας έξω με κάθε τρόπο. Όλους σας, όλους σας. Ευχαριστώ τους δύο ηχολήπτες και τον Σωτήρη Δασκαλά και τον Χρήστο Κιώση που ανέχονται τις φωνές μου και τις περίεργες απαιτήσεις μου να πούμε τα τραγούδια κτλ. Οι άνθρωποι υπομένουν βαριά και ανθυγινά αίσθημα. Την παραλύσεις έξω στη γραμματεία. Όλους εσάς εκεί πέρα έξω. Όλους σας εκεί πέρα έξω. Η εκπομπή και η σημερινή και οι προηγούμενες στο zoomusu.gr το site μας. Εκεί μπαίνετε, βλέπετε τα θεματάκια μας. Εκεί η Χρύσα Άουκνη εργάτης, η Χρύσα Άντσου. Γεια σου Χρύσα μου, κοριτσάρα μου. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Καλό χρόνο να έχετε. Κάντε παρέα με ανθρώπους αυτές τις μέρες που σας γεμίζουν με αισιοδοξία. Γυρίστε το βλέμμα σας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ένα πιάτο φαΐ, ένα χτύπα στην πλάτη. Ανοίξτε τους την πόρτα σας σε αυτούς που είναι μόνοι στο διπλανό διαμέρισμα. Δεν είναι πολλά. Ένα πιάτο φαΐ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τα λέμε την Τρίτη του χρόνου. Τα Τρίτη. Εδώ, σε λίγες μέρες δηλαδή. Σε λίγες μέρες. Φιλιά! Bye, 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 bye.